Τι συγκίνηση είναι τούτη. Τι συγκίνηση είναι τούτη. Συγγνώμη, νομίζω ότι ο Τσατσαρός έχει μηνύματα έτσι. Δίνει κρέατα και τέτοια. Δίνει κρέατα και τέτοια, γι' αυτό. Κάνει και φτεδάκι, δίνει. Έτοιμο να το έρθουμε να το πάρουμε. Χριστό, ξεκίνημα, τελευταία εκπομπή του χρόνου με κακία, ξέρεις. Έτοιμα όμως, δεν χρειαστεί τι κάνει. Κάνα βάλουμε εμείς, κατάλαβες. Πάντως, δεν έχω λόγια. Σκεφτόμουν, θα τα πω όλα σιγά-σιγά. Όλα, σιγά-σιγά, ναι. Λοιπόν, αδέρφια, χρόνια πολλά και καλά. Χρόνια πολλά και καλά και ευτυχισμένα, να είστε όλοι καλά, να είμαστε όλοι καλά, υγεία πάνω απ' όλα, μάρκαρε το κατευθείαν. Εδώ, εδώ, εδώ. Όχι, αυτό. Από εδώ. Αυτό είναι, είναι δικό μας. Δικό μας είναι. Σμπέ. Α, ο Σμπέ, θέλω να σου πω, sorry, sorry, από εδώ, συγγνώμη εγώ. Sorry, συγγνώμη, βάλτο, sorry, συγγνώμη ναι. εγώ. Βιάζει. Αλλά νομίζω είναι η συνέχεια. Ναι, είναι απάνω, sorry, εντάξει. Συγγνώμη εγώ. Θα ξεκινήσει από το δεύτερο δηλαδή, ναι. Κατάλαβες. Ωραία, ωραία. Αδέρφια, Λίμπερο, 107,4 μεγάκυκλοι των FM. Μέχρι 4.2 μέχρι αποσυντονίσει. 4.2. Ήθελα να σε επικαλεστώ. Να το ξεκινάει. Χθες το σκεφτόμουν. Λέω αυτό δεν θα στείλει. Πάντα τελευταία μέρα του χρόνου. Τελευταία μέρα, βέβαια. Έχουμε flashback. Εννοείται, έχουμε flashback. Οργανωμένος ήρθα. Οργανωμένος ήρθα κι εγώ. Σχετικά οργανωμένος. Είμαι ανοργάνωτος σε σχέση με άλλες χρονιές. Τελευταία μέρα. Αλλά καλούτσικα οργανωμένος. Οργάνωση μόνο πάω, Κασλαμά. Και από ό,τι βλέπω πρόχειρα, στα 10 που έχεις της χρονιάς, πρέπει εγώ να έχω υπόψη μου και να ξέρω τα 4. Οπα. Τα 4 ή τα 5. Θα διαβαστού λίγο. Θέλω πολύ πράγμα, πολύ μήνυμα. Καταρχάς, Παναγιώτης Παπαδόπουλας. Είμαι εδώ. Μετά από πάρα πολύ καιρό, Δεν σχολιάζω. Ναι, βέβαια. Τώρα, Χρήστο, ρίξε γκάζια γιατί όλα το χαλί μας, αλλά δεν κάνει για τέτοια μέρα. Τι, τελευταία ρίξε μέρα του γκάζια, ξέρεις. Κατάρρες και τέτοια. Α, την προηγούμενη. Έτσι. Ναι. Έτσι. Ο πρώτος που θα στείλει μήνυμα και θα γράψει ποιος είναι ο κύριος που ακούμε σε αυτό το τρυφερό διαχρονικό χριστουγεννιάτικο τραγουδάκι, καβατζώνει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή γυαλιά πρεσβειοποίηση με σκελετό τιτάνιουμ από τα Opticon Express. Ο πρώτος. Δεν έχουμε κλήρωση γι' αυτό, γιατί έχουμε σήμερα 4 τρελούς διαγωνισμούς, έτσι. 1, 2, 3, 4. Ποιος είναι ο κύριος που ακούμε, FM και ονόματε επώνυμο, το όνομα του κυρίου, αποστολή στο 54526. Πανεύκολο, μέχρι και εγώ το ξέρω. Να πούμε ότι δεν είναι ο Χρήστος Κιώσης. Ο Χρήστος Κιώσης για ένα ακόμη πρωινό είναι κοντά μας, δίπλα μας, απέναντί μας. Τον θεωρούμε βασικό στέλεχος του Κάντο όπως η Βικτόρια. Ναι. Εντάξει και τη Στρόικα. Αν και πρέπει οι ηχολήπτες περισσότερο να μένουν, αν μένουν Αθήνα, μένουν Φιλοθέη, εδώ Πανόραμα, Νόμο και τέτοια. Από το χρήμα. Όχι από το χρήμα, από το ύφος, φίλε. Σε κοιτάνε έτσι από ψηλού. Άλλωστε, δηλαδή, ναι. 6 μήνες, φοβερό πράγμα. Φοβερό, δηλαδή. Καλά, δερβαίνα και στο Λίμπερο. Δερβαίνα το σταθμό, μάλλον το ραδιοφωνικό σταθμό. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Χρήστο Κιώση. Ναι. Και ένα τεράστιο ευχαριστώ στη Μαριλίζ. Γιατί? Για αυτό που έκαναν χθες για μένα. Ό,τι κάνανε. Το λέω αυτό στον αέρα, το τεράστιο ευχαριστώ. Παραπάνω δεν θέλω να πω. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Χρήστο Κιώση και στην Μαριλίζ. Αθόρυβο, δεν μπαίνει αυτό. Τώρα θα το βάλω. Ναι, ναι, γιατί μετά κάνεις. Κάνεις να γίνουμε ζαγόρα. Να σε κράζω και να λέω ναι. Αλίμονο. Ναι, λοιπόν, Παναγιώτης Παπαδόπουλας, πιστεύω, ο Παναγιώτης είναι ο άνθρωπος που πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε το ραδιόφωνο να μας ενώνει, θα συναντιόμασταν. Μια φορά το χρόνο. Συγγνώμη για το μακάβριο. Όταν μας πηγαίναν 4. Στην κηδεία μας. Δηλαδή το πιστεύω. Αν δεν υπήρχε το ραδιόφωνο, θα συναντιόμασταν στην κηδεία μας. Sorry για το μακάβριο τέτοια μέρα τώρα που λέω. Φοβερό είναι αυτό. Εντάξει. Αλλά ρε παιδί μου, το πιστεύω. Το θέμα ότι ο Παναγιώτης είναι αδερφός. Α, εδώ είμαι, ναι. Έτσι, ο εξαίματος αδερφός μου έφυγε. Ο διαγωνισμός έκλεισε. Κώστας Παπαθανασίου, Άκα Ντάνκαν Φέργκισον, καβατζώνει τα γυαλιά ηλίου ή πρεσβειοποίηση από τα Opticon Express. Μόουνιν, το κλασικό του κλείσιμο. Άρρωστος Λίβερπουλ αυτός, Αυτός είναι άρρωστος Everton και συχαίνεται Λίβερπουλ. Γαμώτη. Με Ντάνκαν Φέργκισον. Ναι, ρε, ξέρω να κάνω. Ντάνκαν, Κώστας Παπαθανασίου, Μόουνιν, κλαίω. Έτσι, Άλις Κούπερ, τα γυαλιά κλείσανε, έχουν φύγει. Καλοφόρετα. Μπορείς να πας, αν δεν κάνω λάθος, από σήμερα μετά την 1 το μεσημέρι, Κώστα. Μέχρι και την Κυριακή, Για τα καβατζό, όποτε θες. Από σήμερα μετά την μία, από σήμερα μετά την μία, συγγνώμη εγώ, μετά την μία, και όποτε θες στον επόμενο μήνα. Έτσι, ωραία. Εντάξει, έχει περιθώριο. Οπότε παίρνουμε μία μουσική ανάσα και δίνουμε τους διαγωνισμούς μας. Λοιπόν, θα δώσουμε διαγωνισμούς και Σμπέθερο, μήπως κάτι με το μήνυμά σου κάτι έγινε. Παιδιά, στα πολύ γρήγορα, μας προλαβαίνει ο 4.2,
Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος, θα κάνουμε σήμερα, για όποιον θέλει, ένα flashback στη χρονιά που πέρασε. Τι θεωρείς καλύτερο σε ταινία, μουσική, θεατρική παράσταση. Οκ. Okay. Δηλαδή, άλμπουμ της χρονιάς, τραγούδια της χρονιάς, ελληνική ξένη μουσική, όπως μόνο το κάντο, όπως η Βικτόρια τα έκανε, πάντα και τα κάνει. Ταινίες, κινηματογράφο. Θα βοηθήσουμε ίσως λίγο και εμείς κάποιες ιδέες, κάποιες υπενθυμίσεις. Πήγες Woody Allen. Περιμένω βοήθεια από τον Χρήστο Κιώση. Πήγα χθες. Καλό. Προχθές. Ναι. Κοίταξε. Για πες μου. Αν το έβγαζε αυτό κάποιος άλλος και ήταν δεύτερη-τρίτη ταινία του. Παρίσι, Ρώμη. Θα έλεγα που, πολύ καλή. Πού γυρίστηκε. Όχι. Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη. Coney Island, δεκαετία του 50. Απίστευτη αποτύπωση ατμόσφαιρας. Απίστευτη. Την παράτησε την Ευρώπη. Τις Ρώμες και τα Παρίσια και τις Αηδίες. Όχι, στη Βενετία εκεί πέρα. Στη Βενετία γυρίζει. Στη Βενετία και, μια, στη, την, ναι, και στη Βαρκελόνη. Η και μούσα του τελευταία είναι τέτοια. Η δικιά σου. Πώς τη λένε. Η Σκάρλετ Γιόχανσον. Όχι, Σκάρλετ. Η άλλη ρεσί. Που σου αρέσει πολύ. Θα θυμηθώ τώρα το βιβλίο. Πιτσιρίκα. Τελευταία του Μούσα. Ναι. Τελευταία του Μούσα είναι. Ποια είναι, ήταν αδειάσμα η Σκάρλετ. Όχι, ρε. Γι' αυτό είσαι άρρωστο με αυτήν. Κέιτ Μπλάνσετ. Α, Κέιτ Μπλάνσετ, ρε. Δεν είμαι πολύ άρρωστο. Σαν ηθοποιό. Τι προάλλε άλλα έλεγε. Ναι. Περίμενε, ένα εντάξει. Ναι, ναι. Σαν ηθοποιό, πέφτω κάτω προ κοινό. Ναι. Υποκλίνομαι. Mm. Σαν γυναίκα δεν πεθαίνω με Κέιτ Μπλάνσετ. Εντάξει, καλά. Πολύ ωραία. Όχι, μ' αρέσει. Ναι, ναι. Μ' αρέσει. Ναι, ωραία. Το τέτοιο ταινιάρα. Το θελημένη Γιασμίν. Γιασμίν. Ταινιάρα. Ναι. Ταινιάρα το θρησμένο Γιασμίν. Σε αυτό παίζει η Kate Winslet. Ο Jim Belushi, ο Justin Timberlake και η Juno Temple. Ωραία. Ωραία, καλή. Εγώ είμαι, επειδή είμαι αυτόν άρρωστος, ναι. Τις ερωτεύομαι όλες τις ταινίες του. Εντάξει, οκ. Okay. Με ποιον, με το Woody. Ναι. Ναι. Για κάποιον που δεν είναι γουντιαλενικός, μικροαπατεώνες. Είναι μια καλή ταινία. Τα κορίτσια αισθάνονται πίεση λίγο πριν ρευθούν απέναντι από τους κριτές. Τα κορίτσια αισθάνονται πίεση λίγο πριν βρεθούν απέναντι από τους κριτές. My style rocks, φίλε. Ραμόνα, το πήρε, τελείωσε. Και φυσικά ζω για τη μέρα που θα βγάλεις τον αέρα ή θα το φέρεις κάποια φορά εδώ πέρα στην εκπομπή τον Χριστόπουλο. Εσύ τα ψάχνεις αυτά, κουτσά στραβά, θα τα καταφέρεις. Εδώ, ο Χαρίς, ναι, ο Σπρομάλης. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Τον πάω, ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Το έβλεπες αυτό καθόλου. Ναι, αποσπασματικά. Πρέπει να έχω δει σύνολο πρέπει να έχω δει 5 λεπτά. Ούτε 5, ψέματα, 3 λεπτά. Εντάξει, καλά. Άθροισμα, 3 λεπτά. Ενώ μου αρέσει πολύ. Τι να σου λέω εικόνες και τέτοια, τι να σου λέω ατάκες, δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Ενώ μου αρέσει πολύ. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Ναι. Αυτή η Ραμόνα έβγαινε συνέχεια με τρομ... Έλα, πες. Εσχρή δήλωση. Τι, ποιο. Η Μποφίλιου έχει χαθεί λίγο μέσα στην κουλτούρα της. Ωραία, μας το λέει. Ποιος το είπε αυτό. Ο πάλι ποτέ πρόεδρος της Παϊρακλής. Η Γενίν. Θα ξεράσω, κάνεις δήλωση. Θα ξεράσω. Λοιπόν, δίνουμε διαγωνισμούς και λέει ότι τραβάει ψυχρό του Παναγιώτη. Κανονικά δεν υπάρχει πρόβλημα. Περιμένω υποδοχή Παναγιώτη Παπαδόπουλα σήμερα, έτσι. Ναι. Δεν, τίποτα άλλο. Υποδοχή πρωταθλητή. Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Ναι. Δεν το παίρνει Λίβερπουλ με τίποτα. έλα στα μέρη μας, Ασλαμά. Έλα στα μέρη μας. Ποια μέρη σας, πού τι να. Εδώ, Ελλάδα. Υποδοχή πρωταθλητή. Μάλλον νταμπλούχου. Γιατί ουέ και αλίμα δεν κάνουν τον νταμπλ. Ξύλο θα τρώσει το αεροδρόμιο. Α, πάλι βόλεϊ, ούτε με νοιάζει. Καλά. Κάνε το χαζούλι. Έρχεται ο Μάιος. Και βάστα, μην τελευταία αγωνιστική είναι κρίνεται το πρωτάθλημα σε καμιά διαφορά τερμάτων. Καλά, ναι, είναι τραγούδι. Μην κρίνεται καμιά διαφορά τερμάτων στο τέλος του πρωταθλήματος. Θα τρώνε γκολ φίλο από το αεροδρόμιο οι πλατανιάδες. Να ξέρεις. Το πρώτο το βάλει ο Ζες στο 1 με το τύμπανο μαζί. Το δεύτερο θα το βάλει το πρώτο Ούζο στο 2. Το ου είπε στάρι να μοιάζει σφιχτό μπροστά το πάω πλατανιά. Τον κάλεσα να κάνουμε μια όμορφη χαρούμενη για όλου. Θα δει τι έχει να γίνει. Τελευταία εκπομπή του χρόνου. Τα μπλούχο θα με δει φέτο. Ωρα, ξέρω κάποια τα πίνει ήδη. Τι διαβάζει μηνύματακια. Άντε πε τι δίνουμε. Δίνουμε πρωτάθλημα πάω. Έλα. Δώσε, FM και λοιπόν, να μια καλή ερώτηση. Ναι. Παίρνει ντάμπλο πάω φέτο στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Πώ με φαντάζεστε εμένα, τι. Τι, ερώτηση. Αν κάνουμε να βρεθούμε ένα χρόνο, θα κάνουμε 5 μετά, να ξέρεις. Το 2022 ξανά, 2023. Αλήθεια. Λοιπόν, δώστε τώρα λίγη προσοχή. Για πες μας. Χρήστο, ό,τι θες βάλει κανένα άλλο κομμάτι, κανένα Λέμι, κανένα ξέρεις. Άλις Κούπερ. Κανένα Billy Idol, κανένα ό,τι θέλεις. Αυτό το έχεις ξαναβάλει. Βέβαια, ναι. Και με σένα quiz. Ναι. Με σένα ξέρεις πότε, πριν 3-4 χρόνια. Με Μάρκι Ραμόν δεν έβαζε κάτι. Ναι, βάλε και Ραμόν αν θέλεις. Όχι, έβαζε και έλεγε ποιο. Και με Ραμόν έβαζε. Να, το ορίστε, κανονικά σαν γνήσιους Ηρακλητές έπρεπε να βάλεις ρε φίλε τέτοιο. Όχι ρε, Elvis Presley. Elvis γιατί? Blue Christmas και τέτοιο. Blue Christmas. Είναι πολύ υποτονικό λες. Ωραίο, ναι. Το λατρεύω. Ναι. Μεγάλο κομμάτι, αλλά δεν είναι εντάξει, okay. Λοιπόν, δώστε λίγη βάση. Σήμερα δίνουμε
δύο δωροεπιταγές αξίας 30 ευρώ από τα γιατά, μάλλον Phantom, τα καταστήματα παιχνιδιών στο κέντρο της πόλης Αριστοτέλους 16. Δύο δωροεπιταγές για τα Phantom αξίας 30 ευρώ. Πηγαίνεις όμως και τις εξαργυρώνεις μέχρι και την τελευταία μέρα της χρονιάς. 31 δωδεκάτου. Το νου σας, γιατί πολύ δεν το καταλάβει, μέχρι και 31 δωδεκάτου. Που σημαίνει ότι καλό είναι μέχρι αύριο το αργότερο να περάσετε να πάρετε τη δωροεπιταγή σας. Άντε το πρωί της Κυριακής. Εδώ από τους ηχολήπτες. Η Μαρλίζα είναι σήμερα εδώ, μέχρι σήμερα, 5 το απόγευμα. Μετά θα αναλαμβάνουν, τα αναλαμβάνουν αυτά οι... Παραγωγή. Οι ηχολήπτες. Οκ. Okay. Ναι. Προσέξτε τώρα. Πάμε στους άλλους διαγωνισμούς. Και οι τρεις είναι θεατρικοί. Mm. Για να μην το κουράζουμε. Και οι τρεις είναι για Σάββατο. Για αύριο δηλαδή, 30 του μηνού. Και για τις παραστάσεις. Είναι δύο διπλές προσκλήσεις. Δύο διπλές προσκλήσεις. Και είναι και οι τρεις απογευματινές. Πάμε λίγο. Μία ξεχωριστή μέρα του Έτορε Σκόλα με Σταύρο Ζαλμά και Δήμητρα Ματσούκα, θέατρο Αυλαία, πλατεία Χάνθ, απογευματινή. Είναι 5.30-6 ώρα κάπου εκεί, νομίζω. Πολύ ωραία η αφίσα. Ματσούκα είναι. Ναι, πήγα το είδα. Δεν μ' αρέσει η Ματσούκα. Καλά, ναι, εντάξει, το περίμενα. Σαν γυναίκα. Άρχισα να περιγράφει το Ζαλμά τώρα. Σαν γυναίκα. Σαν γυναίκα. Λατρεύω Σταύρο Ζαλμά. Ναι. Είχε πέρασει. Αυτός πάντα μεγάλος έδειχνε. Ναι. Πάντα γκριζομάλιζε. Ναι, δεν το θυμάσαι ποτέ, ρε φίλε. Χρήστο, με και στα 25 του Ζαλμάς έδειχνε 32, έτσι, 34. Δεν είναι σαν και εμάς που δείχνουμε 22. Έτσι. Μπράβο, ρε. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, δεν σ' αρέσει η Ματσούκα καθόλου. Καθόλου. Ούτε σαν ηθοποιός. Καλή. Καλή. Την έχω δύο φορές θέατρο. Θέατρο, ναι. Τη μία ειδικά μου άρεσε πολύ στο... Ποιο ήταν εκείνο, ρε εσύ, Χρήστο, πριν 3 χρόνια στο Black Box, μονόλογος που ήταν μόνη της. Γάλλους, Μίδια. Μίδια από Γάλλο συγγραφέα που το πάει γύρω από, από την ιστορία της Μίδιας στο σήμερα. Πολύ ωραία, ήταν πάρα πολύ καλή. Στο κάτι τρέχει με τους δίπλα που έκανε τη χαζούλα. Το έργο είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Το έργο είναι πάρα πολύ ωραίο. Το έργο είναι πάρα πολύ. Στους γειτονές. Κάτι τρέχει με τους δίπλα, ρε. Μπράβο, ναι. Εκεί, αυτό μισού, ναι. Μπράβο. Τη χαζούλα εκεί, δεν σ' άρεσε. Ποια μ' άρεσε πολύ, ξέρεις. Ποια θα. Ποια δεν μπορούν να ξέρει. Η κοπέλα ή άλλη. Η άλλη, η άλλη. Αυτοκτόνησε, ναι, ναι. Έχει χρόνια, έχει 3-4 χρόνια. Πώς δεν ήταν την κοπέλα εκείνη, κύριε, που αυτοκτόνησε. Θυμάμαι. Πέθανα με εκείνη την κοπέλα. Εσύ. Με εκείνη πέθανα. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, μπράβο. Δύο διπλές, θέατρο Αυλαία, Σάββατο απόγευμα, μία ξεχωριστή μέρα του Έτορε Σκόλα, una giornata particolare. Particolare. Colpo di testa, και κάποιοι από εσάς θα έχετε δει την ταινία με Μαρτσέλο Μαστρογιάννη και Σοφία Λόρεν. Σοφία Λόρεν. Δίνουμε δύο διπλές. Άντρες έτοιμοι για όλα. Για μας, λέει. Στο Radio City, Σάββατο απόγευμα, τον Παπαθανασίου Ρέπα. Να πω κάτι εδώ. Μέχρι πριν 3 χρόνια. Νομίζω είναι ένας. Νόμιζα ότι είναι ένας. Νόμιζα ότι είναι Παπαθανασίου στο όνομα και Ρέπα στο επίθετο. Όπως και ο Τζακνής Μαχαιρίτσας. Ναι. Και μ' είχε πάρει εδώ μια κυρία, μια μάνατζερ. Λέει, Μαρία, θες να βγάλεις, λέει, κάποιον από τους δύο. Λέω, τι να βγάλω από τους δύο. Να τον βγάλουμε, λέω. Λέει, είναι ποιον από τους δύο. Ναι. Λέω, τι θα βγει ο αδελφός του, λες. Να τον βγάλουμε, λέω, τον Παπαθανασίου. Ναι. Λέει, άθες Παπαθανασίου, όχι τον Ρέπα. Λέω, α, δύο είναι. Ξέρεις, αυτοί πάντα μαζί, έτσι. Ναι. Θανάση Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπα. Το έργο βασικά, νομίζω, Χρήστο, λέγεται Ladies Night. Και είναι αγγλικό, έτσι, ή αμερικάνικο. Απλά είναι μια διασκευή δικιά μας, νομίζω, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, Αντώνης Καφετζόπουλος, Κώστας Ευρυπιώτης, Βασίλης Κούκουρας, Χρήστος Γιάνναρης, Χρήστος Ζαχαριάδης, Σοφία Βογιατζάκη. Εδώ θέλω τώρα θέμα για τους ακροατές. Ναι, πόσο ναι. Καλά ξέρεις τη Σοφία. Αυτόν που ακούς. Με ποιες από τις γυναίκες πεθαίνω. Ναι. Που παίζουν στην παράσταση. Ναι, πες μας. Αλλά νούμερο ένα με πιάν, νούμερο δύο με πιάν. Ναι. Σοφία Βογιατζάκη. Βάνα Ραμπότα, Γαλήνη Τσεβά, Βίκη Κάβουρα, Δήμητρα Παπαδήμα. Κάβουρας, μας είχε βάλει γκολ το 86. Πάω από 0-1. Ο Κάβουρας, ο μικρό Μιχάλης. Δεν θυμάμαι το μικρό του. Όχι. Όχι, δεν θυμάμαι. Τίποτα. Μιχάλης Κάβουρας. Πάω από 0-1, 1985-86. Στην Τούμπα, ε. Τουμπάρα, ναι. Στο Κάβουρας αυτό. Τούμπα, τι χρονιά, τι χρονιά. 85-86. 85-86. Ναι. Το 1-1 με το ψαλίδι το. Με το 90 ήταν αυτό. Αυτό είναι το 90. Και το 86-87 πάλι χάνουμε 2-3. Με δημόπουλο, μας κάνει τέτοιο δημόπουλο. Εντελώς τελείως γιορταστικό παιχνίδι αυτό. Το 1-1. Ήμουνα μέσα. Σοφαρίζουμε με Ιμπραήμ. Ναι. Εντελώς τελείως γιορταστικό παιχνίδι αυτό. Ήμουν. Μπήκαν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Στο 60. Ναι, ναι, ναι. Όχι, τα μπερδεύεις εσύ. Το μπερδεύεις με το άλλο παιχνίδι. Το 2-1. Μέσα το Πάκου Παναθηναϊκού στο 2-1. Που φεύγει ο Σαργκάνης που βάζει με τον γόνο τον γκολ ο Μαγντή.
Κερδίζουμε 2-1. Που η 4α είναι κλειστή λόγω επεισοδίων. Μόνο η α έχει την πορυφή. Και έχουν βάλει φωτιά τα σκουπίδια. Και ρίχνουν πέτρες στο σαργάνι. Και βγαίνει εκτός εστίας, παιδί μου, και τρώει γκολ. Διάβασε τι λέει. Πρωταλτές και μόνο είχαμε βγει. Διάβασε τι λέει η Ευρυδίκη. Είμαι πιο ευτυχισμένη από ποτέ και δημιουργεί από ποτέ. Έτσι, η Ευρυδίκη η οποία. Τρελαίνει την πηξίδα μας. Ξέρεις τι της έχω πει, ε? Τι της έχεις πει. Άργησες να παίξεις ροκ, ναι, περίπου μια δεκαετία και λέει το ξέρω, σε ευχαριστώ. Αυτή ήταν με Γκουριαλά. Πάει, χώρισαν. Χώρισε. Η Ματσούκα είναι με το είναι κοκαλί. Τώρα η Ματσούκα είναι με τον κοκαλί. Κοτσιόνης ή Κοτσόνης, Κοτσιόνης των Out Loud. Των Metalers, των Ελλήνων Metalers. Ναι. Η Ματσούκα είναι με τον κοκαλί. Του είδα το καλοκαίρι στη Φολέγανδρο μαζί. Δεν πήγα, ρε φίλε, για πικνίκ. Με τον Πέτρο. Ναι, με τον Πέτρο. Γιατί με τον Μεγάλο θα ήταν, φίλε. Τον πρώην σύζυγο τη. Όχι τον πρώην. Συγγνώμη, Χρήστο. Ναι. Επειδή σε θεωρώ σοβαρό άνδρα. Ναι, για πες μας. Σαν γυναίκα, έτσι. Ναι. Δήμητρα Ματσούκα ή Ελένη Κόκαλη. Άντερα, σλάμπα. Ελένη, σε παραδέχομαι. Ελένη Κόκαλη. Την πρώην σύζυγο του Θεοδωρίδη. Να βάζουμε διαγωνισμό ως γυναίκα. Έτσι μπορείς να την αναφέρεις. Ελένη Κόκαλη ή Δήμητρα Ματσούκα. Θα φας ένα 22 στη μάπα, γιατί οι δύο δεν θα έρθουν, είναι τα δικά σας. Είσαι βλάξ. Εσύ και του Κιώσαρου, κατάλαβες. Είσαι βλάξ. Άρα, κοροϊδό. Συγγνώμη που το λέω έτσι, είσαι βλάξ. Άντε, πάρ' τη γιαγιά και πηγαίνετε για λοιπόν, τσάκι. Δίνουμε και τον άλλο διαγωνισμό και πάμε για διάλειμμα. Έτσι, 7-14 Σμπέθερο, εσύ είσαι. Ε, ποιος θα είναι. Λες για Μάριο, νούμερο 1 αυτή. Τώρα γέστε, θα σε περιποιηθώ, περίμενε. Νούμερο 2 αυτή. Εύστοχος, δεν είσαι εύστοχος. Αυτή που λες νούμερο 1, την έχω νούμερο 2 και νούμερο 1 άλλη. Αυτή που γράφεις νούμερο 2, την αγνοώ τελείως. Που φαντάζομαι τα πιο πολλά λιγούρια για με αυτήν θα ασχολούνται. Αυτήν. Όχι. Αυτή μη λες τίποτα. Δεν λέω για αυτήν τίποτα. Αυτή την έχω νούμερο 2. Ναι. Αυτήν την αγνοώ παντελώς. Αυτή είναι αγνοήσει παντελώς. Αυτή. Α, ναι, εντάξει. Ναι. Λέω κι εγώ, άλλαξε. Τι έγινε ξαφνικά. Ξαναλέω τα ονόματα. Ναι, για πες τα. Σοφία Βογιατζάκη, Βάνα Ραμπότα, Γαλήνη Τσεβά, Βίκη Κάβουρα, Δήμητρα Παπαδήμα. Με ποιες δύο από τις κυρίες αυτές πεθαίνω ως γυναίκες, όχι ως ηθοποιούς. Έτσι. Και βάλτε νούμερο 1, νούμερο 2. Και δίνουμε και δύο διπλές προσκλήσεις για την παραστασάρα Θησέας και Αριάδνη. Στο νησί των Ταύρων, αν δεν κάνω λάθος, ναι έτσι είναι, στο νησί των Ταύρων, μια τρελή παραγωγή, υπέροχο παιδικό θέατρο, που είναι και για μεγάλους, στο θέατρο Κολοσσέων, στην Βασιλίσσης Όλγας, Παναγιώτη 150. Ποιο λες, Κολοσσέο? Το Κολοσσέων. Κάπου εκεί δεν νομίζω, είναι. Το 44 πάντως είναι με καλύτερο. Αυτό δεν είναι, 150, ναι, μπράβο. Ναι. Λέει ο Κιώσης τελείωσε. Ο Κιώσης, αν και δυτικός, ναι, ακόμη και σε αυτά ρε παιδί, ναι, μου, τα με τρελαίνει. Βασιλής Όλγας 150. Τα ζυγά είναι αριστερά. Για την απογευματινή παράσταση αύριο, αν δεν κάνω λάθος, είναι 5 η ώρα. Έτσι. Θησέας και Αριάδνη. Δύο διπλές προσκλήσεις, μια πραγματικά μαγική παράσταση. Για όλα αυτά, FM και ένα όνομα επώνυμο, δίπλα γράφεις Phantom ή λες τίτλους. Θέατρο Αυλαία, Θέατρο Radio City ή τίτλους των έργων ή Κολοσσέων. Δεν γράφεις θέατρο, με θέατρο δεν μπαίνεις πουθενά. Πουθενά. Αν θες για δύο από τις τρεις παραστάσεις, γράφεις τις δύο. Αν θες και για τις τρεις, γράφεις και για τρεις παραστάσεις. Αποστολή στο 54-526. 54-526. Πολλά και ενδιαφέροντα μηνύματα. Ελένη Κόκαλη ή Δήμητρα Ματσούκα ως γυναίκα ψηφίζεται. Έτσι. Εγώ και ο Κιός ψηφίζουμε Ελένη Κόκαλη. Βάζει τον άνθρωπο να τον αχρεωθεί τζάμπα, πάρει το 21 στη μάπα, ρε φίλε. Σε παρακαλώ δηλαδή. Γιατί το κάνεις αυτό. Θα στείλω Ματσούκα, 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 Ματσούκα. Θα στείλω Ματσούκα εδώ πέρα, θα γίνει μπέρδεμα μεγάλο. Θέατρα, Ματσούκες, ιστορίες. 21 θα φας. Ελένη δεν θα γραφτεί ποτέ εδώ πέρα. Θα δεις σε λίγο. Μόνο αν δεις για θεατρική παράσταση πάρεις και ο Ελένη. Θα νομίζω ότι είναι για την Κόκαλη. Κατάλαβε. Τα χαστούκια στα μάγουλά σου θα είναι η σειρά. Θα κλαις. Λοιπόν, με χορηγούς επιστρέφουμε σε λίγο, έτσι δεν τους τρώμε, σε λίγο, μετά το break. Break και επιστρέφουμε τριμήτερ. Τι μουσικάρες είναι αυτές, τι μουσικάρες είναι αυτές. Ναι, αλλά γραμμές δεν είπαμε ρε παιδιά. Όποτε θέλουμε θα είπαμε βάλουμε. Μετά τις 11. Καλημερίζουμε Νίκο Σεκιουριτά. Ποιος Νίκος? Που το λαμπραντόρ του του έφαγε τα γυαλιά. Άκου να δεις τι γίνεται. Και εγώ γι' αυτό δεν παίρνω σκύλο. Γιατί δεν έχω γυαλιά, καταλάβες. Ρε εσύ, Νίκο. Δεν σου το είπα, τελευταία αρχίζω το μάτι μου το αριστερό, φίλε. Θέλει. Μόνο το αριστερό? Ναι, έργα μου. Εγώ νομίζω ότι θα βγει τώρα ο Κυριάκος. Ναι. Πρωτάθλημα δεν αδεί. Ποιο Κυριάκος θα βγει ρε κορόιδο? Πάλε Τσίπρας δεν θα βγει ρε κορόιδο. Ει, ξύπνα. Συγγνώμη, το πιστεύεις? Φυσικά το πιστεύω. Ναι. Ήδη άρχισε να ψαλίδεις τη διαφορά και αυτή τη βρωμοδημοσκοπή που κάνανε τα βρωμοκάναλα. Τα βόθρο κάναλα, όπως λέει ο τεράστιος Πόλακης. Κατάλαβες. Τι σου πω κάτι. Το έχω πει τώρα δύο φορές. Ναι. 10 χρόνια πρωτάθλημα θα παίρνουμε, να ξέρεις. Αριανή και Ηρακλειδής. 10 χρόνια σερή. Αριανή και Ηρακλειδής.
Τον ένα τον ξέρει. Ναι. Μιλάτε. Μιλάτε. Αλλάζουν κόμμα. Πέτρα κλειδέα. Λέει Μάριε, τόσο... θα τρίζουν τα κόκαλα του παππού μου και του μπαμπά μου. Τόσο... θα ψηφίσω, λέει Μητσοτάκη. Τέτοια πίστη στι ιδέε του. Μπράβο. Μιλάτε. Με αυτό που τον ένα μιλάτε. Μιλάτε με τον ένα. Ναι. Μιλάτε. Αριανό. Ήψο. Ηρακλειδέα. Ηρακλειδέα. Μιλάτε. Ο τε. Δεν λέω. Α. Δεν ακούω εδώ πέρα. Για να κατάλαβα καλά, κατάλαβε αυτό. Δούμε, έχουμε τηλέφωνο. Ναι, ναι. Καλό. Μπορεί έχουμε ρε, εσύ. Αυτό το ναι, καλημέρα, στον αέρα είστε. Πάμε. Στείλτε μια ευχή. Στον αέρα είστε. Για να δούμε τι θα πει. Πρωτάθλημα ΠΑΟΚ. Περίμενε, πάμε τώρα. Περίμενε, πάμε τώρα. Τι λέει, κύριε. Καλή χρονιά, είμαι υγεία και πολύ αγάπη. Βάλτε το, πάμε εκεί, περίμενε. Πείτε το ξανά λιγάκι στον αέρα αυτό. Δεν ακούγεται. Ωραία, εντάξει, όσο ακούστηκε, το μεταφέραμε. Ποιο ήταν αυτό το μωράκι. Ωραία, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι, σου παίρνω τηλέφωνο, σου λέω να έρθει. Δεν τυπάσαμε, ρε παιδιά. Μπορεί να ήταν η Ελένη Κόκαλη. Λοιπόν, μα προέκυψε μια κόντρα. Έχουμε κόντρα Ελένη Κόκαλη με Δήμητρα Ματσούκα. Προσέξτε, ως γυναίκες. Ντρέπονται ρε να στείλουν μήνυμα, δεν το καταλαβαίνω. Όσοι ως μαγείρισες. Εγώ ήδη το κατάλαβα ότι δεν θέλουν να στείλουν μήνυμα μόνο και μόνο για να μην χρωθούν, γιατί θα φάσει 21 στο θυμούρι. Κατάλαβε τι γίνεται. Εγώ και ο Χρήστος ο Κιώσης ψηφίσαμε Ελένη Κόκαλη ως γυναίκες. Λοιπόν, λέμε τους διαγωνισμούς. Δίνουμε τους χορηγούς. Για να μην το ξεχάσω, πριν τους πεις, θέλω τελευταία μέρα που θα γκρεμίζει η Τούμπα να έρθω να κάνουμε μαζί μου εδώ πέρα εκπομπή. Να πεις να μην έρθουν οι άλλοι δύο. Εντάξει, ναι, ρε φίλε. Και αν μου επιτρέπεις, ναι, δεν θα είμαι κι εγώ. Γιατί? Αν θες να είσαι, μόνος σου. Όχι, να πεις τα ωραία σου, κατάλαβε τι γίνεται. Βρε, για σένα εγώ το λέω. Ναι. Να είσαι μόνος σου. Είναι τεράστια ημέρα, να ξέρεις. Μην περιμένεις να κάνεις με τσαλτί. Είναι τεράστια ημέρα και έχω στο μυαλό μου διάφορα να πω. Τι μπορεί να γίνει. Τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ θα τους προτείνω να είσαι εκείνη τη μέρα εδώ. Μόνο σου. Εντάξει. Με παραδέχεσαι. Εντάξει. Ναι, με παραδέχομαι. Γιατί ναι. Με Τσαλτίδη, άστο να πάει. Τον κακό. Με Τσορβατζόγλου. Τρώει τα νυχάκια του, λέει, να το πάρει το πρωτάθλημα. Οι άλλοι. Όχι, Τσαλτίδη, τι γίνεται. Λοιπόν, δώστε λίγο το νου σας. Υπάρχει ένας. Όχι, ήδη... δώστε. Έχετε λίγο το νου σας. Έχετε λίγο το νου σας. Να μιλάς λίγο καθαρά, όμορφα ελληνικά όπως γνωρίζεις. Κατάλαβες. Μην βάζει δυσκολίε να σε διορθώνω. Είμαι μια ξανθιά μπίμπο που θα κάνει πέντε πάσες. Είμαι μια γυναίκα που έχω σπουδάσει. Πάρτα, Κατερίνα Καινούργιο. Αυτή είναι με ποιον είναι, με κάποιον γνωστό. Σας ξεφτιλίζει. Και αυτή είναι με γνωστό, ρε. Με άγνωστο. Καινούργιο. Ναι. Παιδιά, παντρεύτηκε η Ελεονόρα Μελέτη και την είδαμε μακρύ μαλλί. Έχει παιδί, ρε, ετοιμάζεται για παιδί, ρε. Επιτέλους, όμορφη η Ελεονόρα Μελέτη. Σ' αρέσει τώρα. Τώρα δεν μ' άρεσε καθόλου. Επειδή μεγαλώνει, γι' αυτό σ' αρέσει. Όχι, τώρα, στα 70 θα ερωτευτείς. Αμβαφή, τελείωσε γκραντς. Στα 70. Χρήστο, γκραντς. Σαν φάση συναυλία Νιρβάνα, ξέρεις. Στα 70, στα 70 τη, τάκα, τάκα, μάμ. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τον Παναγιώτη τους διαγωνισμούς. Δώστε λίγη προσοχή. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις χαιρετισμούς πριν τους διαγωνισμούς. Ναι. Από την Αλεξάνδρα τη Μιλωνά. Που ήταν στο Μήλο. Τα νέα της Αλεξάνδρας που έλεγε 5 λεπτά. Συγγνώμη. Το 96. Που ήταν στο ραδιόφωνο του Μήλου. Ποια είναι η Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα Μιλωνά. Α, με πολύ φουντωτό μαλλί μαύρο. Σγουρό μαλλί μαύρο. Όχι, υψηλό σπαστό. Αλλά τώρα στον Republic. Όχι, δεν είναι σε ραδιόφωνο. Πλέον. Πώς είναι, τι Αλεξάνδρα είναι? Μιλωνά. Sorry, θα την ξέρω, ναι, δεν μου θυμάμαι. Ναι. Όχι, επειδή δεν στο πάρε, φίλε. Α. Γιατί είπα για σένα και λέω δεν τον ξέρω. Και λέω κάτσε να το πω στον άλλον να πει ότι την ξέρει, χαιρετισμού και το ένα και το άλλο. Ήθελα πάλι να σε τσεκάρω τώρα. Δεν πα από χαιρετισμού. Ναι, όχι, αυτό. Κάτσε, περίμενε. Μπορεί σε δύο άτομα ο ένα να ξέρει τον άλλον. Ναι. Δηλαδή, αν εγώ την ήξερα και σου έλεγα ναι, δεν ήμουν βλάκα. Δεν μπορεί να μην σε ξέρει αυτή. Το να σλαμά είναι δυνατό, μην ξέρει αυτό, λέω. Κατάλαβε. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Γιατί τότε είσαι με Μήλο και τα λοιπά, του ήξερε από εκεί πέρα. Εγώ πολύ με τον Κομνηνό είχα παρεδώσει. Όχι πολύ, κάτσε σχεδόν καθόλου με κανέναν. Σχετικά είχα με τον Χρήστο το πορτοκάλι. Ήταν κάπου 96-97. Που ήταν το ραδιόβολο ακόμα στο βαγόνι εκεί πέρα. Ναι, εκεί πήγε. Ναι. Πήγε να το μήνα μία φορά. Δεν την ξέρει. Μπορεί φασικά την ξέρω. Ναι, εντάξει, καλά. Όχι η αδερφή τη Σοφία. Όχι. Αλεξάνδρα Μιλώνα, την πήραμε το ταξί και πιάσαμε κουβέντα. Δεν, όχι, δεν μου λέει. Γιατί άκουγε τη μουσική είχα μέσα και. Μπορεί φασικά. Και έπαθε πλάκα. Τι ωραίο που είσαι και τέτοια μου. Ναι, καλά. Κατάλαβε. Σαν το λέω μπροστά μου. Όχι, μπορεί να την ξέρω την κοπέλα φασικά έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο διαγωνισμού. Δώστε λίγη προσοχή. Δύο. Ωραία μουσική παίζει από κάτω. Χρήστο, βάλε κάτι. Ο Γιώσαρος. Δύο δωροεπιταγές από τα Phantom αξίας 30 ευρώ. Δύο δίνουμε σήμερα, τελευταία εκπομπή του χρόνου. Και για Σάββατο έχουμε τρεις θεατρικές παραστάσεις. Παραστασάρες και οι τρεις. Η μία είναι παιδικό θέατρο.
Και οι τρεις είναι για Σάββατο απογευματινή. Για αύριο Σάββατο απογευματινή. Για όλες είναι δύο διπλές. Και για τις τρεις. Μία ξεχωριστή μέρα με Σταύρο Ζαλμά και Δήμητρα Ματσούκα στο θέατρο Αυλαία. Άντρες έτοιμοι για όλα με Αντώνη Καφετζόπουλο και Κώστα Βρυπιώτη, Βασίλη Κούκορα, Χρήστο Γιάνναρη, Χρήστο Ζαχαριάδη. Και θέμα με τις γυναίκες. Πόσο καλά ξέρεις αυτόν που ακούς. Mm. Με ποιες από τις γυναίκες, δύο, είμαι άρρωστος. Mm. Αλλά θέλω με θέση, ένα, δύο. Επιχειρούν δύο φίλοι και οι δύο απέτυχαν. Ο ένας κατά το ίμιση. Και οι δύο σου αρέσουν. Μου αρέσουν και οι δύο, αλλά ένα, δύο. Μάλιστα. Όχι και οι δύο το ίδιο. Εντάξει, κατάλαβα. Προσέξτε λίγο. Σοφία Βογιατζάκη, Βάνα Ραμπότα, Γαλήνη Τσεβά, Βίκη Κάβουρα, Δήμητρα Παπαδήμα. Έτσι. Ποιες. Και δίνουμε και δύο διπλές για. Ναι, ψήφισε. Ανάποδα. Το βρήκες ανάποδα κι όσοι. Καλά, είσαι εσύ σε γατόνι. Αλλά κάν την τη μία, μία και τη αυτή πες δύο-δύο. Τη μία. Λοιπόν. Η Παπαδήμα είναι αυτή με τον Μποτζατζόγλου. Τον Μποτζατζόγλου. Έχουν χωρίσει. Αλλά είναι μαζί, κάπως έτσι. Ναι, κάπως έτσι. Περίεργα, ναι. Πέρασαν στο Ζαλτίδι αυτά γιατί τα έλεγε πριν κάνα χρόνο. Όχι, λέει, μαζί. Θησέας και Αριάδνη στο νησί των Ταύρων. Οπα. Θέατρο Κολοσσέων, Βασιλής Στόλας 150, απόγευμα αύριο, παραστασάρα παιδικού θεάτρου, μια ακριβή παραγωγή, Θησέας και Αριάδνη και για αυτήν δύο διπλές. Οπότε, FM και ένα όνομα επώνυμο, δίπλα γράφεις Phantom, με ελληνικά ή αγγλικά σύμβολα, πόσο μας ενδιαφέρει και για ποια παράσταση. Γράφεις Αυλαία, γράφεις Radio City, γράφεις Κολοσσέων. Μπορεί να μπει και για τις τρεις και ό,τι σου κάτσει. Αποστολή στο 54-526. Κοντά μας είναι η Rebuild, πιστή εδώ και 2,5 χρόνια στο Λίμπερο. Καλημερίζω προσωπικά τον Γιώργο που κάνει υπέροχη δουλειά, ό,τι και αν αναλαμβάνει. Η Rebuild στην Ιωάννου Κεσαρίας 20, στην κάτω Τούμπα. Ανακαινίζεις τώρα το μπάνιο σου και την κουζίνα σου με τα ολοκληρωμένα πακέτα της Rebuild και κερδίζεις έκπτωση έως 25%. Αν πεις ακούμε στο Λίμπερο στην Τρόικα και είμαι και άρρωστος με Ασλαμούκο, παίρνεις και ένα 10% έξτρα στο υπογράφει αυτό ο Ασλαμούκος. Αν πεις είμαι άρρωστος με Τσαλτίδη, είναι 20%. Δεν νομίζω, δύσκολα. Και τι άλλο έχουμε, έχουμε και Ρεγκίνα, είδη και αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη, μπείτε τώρα στο site reginabagno.gr, γράφετε Regina Bagno, έτσι, και ξεφυλίστε το κατάλογο με τα προϊόντα της Regina. Βρείτε τα σε επιλεγμένα καταστήματα. Λοιπόν, τι είναι, έχουμε μηνύματα, περιμένουμε γραμμές. Μαρία, ναι, το μήνυμα του 107, άσχημα το διαβάσω εγώ, διάβασα, μετά τις γραμμές, ναι. Φίλε, δεν υπάρχει. Θα το κλέψω αυτό από σένα, θα το κάνω εγώ μπλουζάκι. Ναι. Κατάλαβες. Ναι, ωραία, ωραία. Ναι, μην το βλέπεις. Έχουμε και flashback στη χρονιά που πέρασε, για όποιον θέλει, όπως κάνει ο 472, κορυφαία μουσικά άλμπουμ της χρονιάς ή τραγούδια. Στο χώρο που αγαπάμε, έτσι. Ναι, λίγο όμως έστειλε. Κινηματογράφο και θέατρο. Ταινίες της χρονιάς. Για παράδειγμα, για μένα, οι ταινίες της χρονιάς που κλείνει είναι δύο. Είναι το The Florida Project του Sean Baker. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν κάνω λάθος, ναι. Με Willem Dafoe και την καταπληκτική μικρή, την Justin, νομίζω, Brooklyn. Θα τα δω τώρα, το ξεχνάω το. Brooklyn το επιθετό όνομά της. Justin Bieber. Η πιτσερίκα είναι απίστευτη. Απίστευτη πιτσερίκα. Και η μητέρα της είναι απίθανη. Ταινιάρα το The Florida Project και φυσικά το Lucky που είναι το κύκνιο άσμα του Harry Dean Stanton. Περίπου 6 μήνες μετά το τέλος των γυρισμάτων έφυγε από την ζωή, αλλά πάντα είναι μαζί μας. Έχει σημαδέψει τη ζωή μας. Προσωπικά εμένα με έχει σημαδέψει την εφηβεία μου, ο μεγάλος Harry Dean Stanton. Η ταινία του John Carroll Lynch, είχαμε την τύχη να τον δούμε εδώ από κοντά και να μιλήσουμε μαζί του, με τον σκηνοθέτη, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Πότε, για μένα, ναι, τώρα, πριν 1,5 μήνα. Για μένα αυτές είναι οι ταινίες της χρονιάς, σύμφωνα με τον κωδικό μου και με αυτά που πιστεύω και με αυτά που μεγάλωσα και στοιχειοτερούν την προσωπικότητά μου. Μάλιστα. Στα μουσικά άλμπουμ θα πω λίγο αργότερα, λίγο αργότερα, έτσι. Πάμε σε γραμμές, επειδή περιμένουν δύο, πάμε να είστε λίγο σύντομοι, επειδή έχω πάρει πολλά μηνύματα. Πάμε. Καλημέρα. Come on. Θα χορέψουμε blues. Ωραία, ωραία μουσική βάζει ο. Ο επόμενος. Βάλε Let It Go, Λούμπα. Ωραία, ωραία. Ωραία. Γραμμές, μην καλείτε τώρα. Μην καλείτε, γιατί είναι μια μαρτία του Θεού. Ναι. Α, γραμμή τώρα. Άντε πάμε, μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Λίσα κακιά. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Αδιανός από κέντρο. Αδιανός από κέντρο. Καλημέρα και στους δύο. Παλιό καλό Μπελέρ. Ήθελα, Μάρη, Αλέξη, να σου κάνω μια ερώτηση. Τον πέτυχα. Περίμενε, μια ερώτηση. Είναι λίγο προσωπική βέβαια, αλλά δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Δεν έχω. Τον Παναγιώτη, τον θυμάσαι ξημερώματα
ξημερώματα πιωμένο στον Μπελέρ. Έτσι όπως ήμουν εγώ, δεν θυμάμαι ότι τον εαυτό μου πώς οπότε... Ωραία, διπλωματική απαντησούλα. Ήθελα να πάρω την ώρα που ξεκινήσατε. Ναι. Είναι, μιλάς να με πω... έναν ταμπλούχο, έχω τον ταμπλούχο. Ναι, εδώ είμαι, εδώ είμαι. Να πω, ναι. Να πω καλημέρα και σε σένα Μάριε και ήθελα να πάρω, ας πούμε, από εκείνη την ώρα να πω καλημέρα σε κάποιον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου, που τον είδα πριν από λίγο καιρό στον δρόμο. Χάρηκα πολύ. Γιατί θεωρώ ότι ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλος με την οπαδική φιλοσοφία που έχει και την συμπεριφορά μοιάζει όμορφα παράτερος σε αυτή την πόλη έτσι όπως έχει καταντήσει τα τελευταία χρόνια. Σε παραδέχομαι. Και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Αυτά ήθελα να πάρω να πω, ναι. Αλλά ξεκίνησα αυτά για τον Ντάμπλ και για το ένα και για το άλλο. Και στην Ελλάδα. Ναι, είμαι σίγουρος, ναι. Γιατί λίγο... τα έχω πάρει να πούμε τώρα. Ναι. Για να μην αρχίσω να κατεβάζω τίποτα. Λοιπόν, καλή χρονιά να έχετε. Σε λατρεύουμε. Εμείς σίγουρα. Σε λατρεύουμε. Ποδοσφαιρικά. Σε λατρεύουμε. Yeah, καλή χρονιά. Βέβαια. Καλή χρονιά. Πάρα πολύ καλή. Να πηγαίνεις τύχο-τύχο. Τύχο-τύχο. Ντουβάρ. Καλή χρονιά, παιδιά. Ντουβάρ. Καλή χρονιά. Άλεξ, ναι, πάρα πολύ καλός. Καλή χρονιά. Μάρια, για να μην αφήνουμε πολλά μηνύματα και τα διαβάζουμε στο τέλος. Θα πάμε τώρα μηνύματα, ναι. Αν θέλεις, ξεκινάς. Διαβάζει τους Μπέθερου. Ωραία, ωραία. Ωραία. Το πρώτο μήνυμα και μετά διαβάζω εγώ του 107. Εσύ με σηκώνεις απαθένας από τον Μπέθερο. Βγαίνει νομίζω λίγο κομμένο το μήνυμά του, κάπου λίγο το χάνω. Καλημέρα νεοσύ των 111, παρένθεση, 107 και 4, κλαίω. Μεγάκυκλη. Για το 2018 εύχομαι ο Ιβάν να μην χρειαστεί να αγοράσει και τη Ζαναέ για να πάρει πρωτάθλημα. Έλα μωρή αρρώστια, έτσι, που τα έχει αγοράσει όλα. Όλα τα παίρνει, όλα. Μην τα πάρει και τη Ζαναέ, τεράστιο, ρε, τεράστιο μήνυμα. Εύχομαι ο Λετωνός να πάρει... Εκεί κόβεται. Εκεί κόβεται. Μάθημα μάλλον για τον μπάσκετ του Άρη. Εκεί κόβεται, για τον μπάσκετ του Άρη. Και πάω τώρα στη συνέχεια 7-14 και ο αγαπητός Παφούλιας να επανηχογραφήσει με τον δικό του τρόπο το Christmas album του Elvis. Καλή χρονιά σε εσάς και τους ακροατάς. Από Σμπέθερο, η μόνιμη εποδός, ευτυχείτε για μία ακόμη φορά στις παρυφές του νέου έτους. Υποκλεινόμαστε ταπεινά στο μεγαλείο σου. Είμαι μπροστά σου, Σμπέθερο γονιπετής, ως σύγχρονος υπότης του Ουίλιαμ Σκοτ. Κόβεις λίγο τη μουσική. Μήνυμα του 107. Επομένη ημέρα κατάκτηση πρωταθλήματος από ΠΑΟΚ. Ο Τσαλτίδης κοιτάζει επί δύο ώρες με βλέμμα απλανές το υπερπέραν. Ο Ασλαμάς διαμαρτύρεται γιατί ο διαιτητής το σφύριξε στο 92 και 58 δευτερόλεπτα. Ο Τσόρμπα εξακολουθεί να μονολογεί. Δύσκολα τα πράγματα. Απαιτούμε ΠΑΠ εκείνη την ημέρα. Ο 107. Μουσική, μουσική, Χρήστο. Δύο ώρες απλανές βλέμματα, φαντάζομαι τον Τζαλτίδη, ρε φίλε, όντως. Κατέβα λίγο Παναγιώτη, κάτω για να πάμε τη σειρά. Δεν υπάρχει πρωτοχρονιάτικη εκπομπή αν δεν πεις την ιστορία με την κοπέλα και τον Παστουρμά. Θα την πω, θα την πω. Στέλνει και ο Θαλαμοφύλακας να πεις την ιστορία με τον Ανδρέα, με τα Χριστούγεννα, με την τέτοια, με την κούκλα. Όχι, όχι. Λοιπόν, Ελένη Κόκαλη, ξεκάθαρα. Α, καλά, εντάξει. Λοιπόν, πρώτη με διαφορά η Τάδε, δεύτερη η Τάδε, αν και η Τσεβά τρεμοφέρνει. Οπότε λέει, δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά για τη δεύτερη θέση. Είναι ο φίλος ο 716 ο Ορέστης, λατρεμένος, πιστός ακροατής. Α, πιστός, πάρα πολύ καλός, ναι. Ο οποίος βρήκε, ναι, οι γυναίκες από αυτές, τις ηθοποιούς, με τις οποίες πεθαίνω σαν γυναίκες είναι η Βάνα Ραμπότα, πρώτη και με διαφορά εννοείται. Βάνα! Βάνα Ραμπότα εννοείται. Ποια μπάρμπα. Και δεύτερη η Δήμητρα Παπαδήμα. Α, τη βάζει δεύτερη, Δήμητρα Παπαδήμα. Μπράβο, ρε Ορέστη. Τι μπράβο, λέει, να είσαι καλά. Αν και η Τσεβάλη τρεμοφέρνει, ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, τώρα λέει ιστερόγραφο, κάντο όπως η Βικτόρια, for Eva. Ιστερόγραφο 1, βάλε με, μπαίνεις κανονικά, ναι. Ιστερόγραφο 3, ταινία της χρονιάς, το Πάση Θυσία. Σειρά το Leftovers, συναυλία ο Κιουανούκα, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Περίμενε, το Πάση Θυσία, ναι. Κάτσε, κόλλησα λίγο. Το άλλο, το δεύτερο θυμίζει Ιαπωνέζικο Western. Το είδα, το είδα, κόλλησα λίγο.
Α, με τον, ναι, με τον, α, με τον Μάικλ Σάνον αυτό είναι, Χρήστο. Το πα στη Σία. Σάνον ένα συμπήρξε. Αυτό στον Μπάουκ. Ο Λε. Συνέχισε. Θεό χωρέστον. Το άλλο τι είναι, Ιαπωνέζικο Western. Και οι άλλοι. Το leftovers, ναι. Μπράβο, ρε, συμφωνώ 7-16. Συμφωνώ. Ωραία, περιμένουμε γνώμες. Okay. Κάτι είπε για Καμότο, κάτι και για άλμπουμ τη χρονιά. Ελλάδα, Ελλάδα, ελληνική μουσική και ξένη, έτσι. Λοιπόν, πάμε μήνυμα του 4-92. Ναι, για να τα πάρει με τη σειρά όμω. Ναι, πού να βγάλω για να σχολιάσει. Από εδώ ξεκινάει. Ωραία, ο άνθρωπο. 10 δείξει για τη χρονιά που τελειώνει. Κανονικά είναι αντίστροφη μέτρηση. Ναι. Αλλά το πάει με 1-2-3. Κανονικά, οκ. Okay. Είναι ο λατρεμένο 4-72. Παοκτσάκι, Τέρα Αριανάκη. Άντε, ρε. Αριανάκη. Άλλαξε. Με ατελείωτε μουσικέ γνώσει. Άντε, ρε. Πρώτη θέση. Ναι. Oxbow. Thin Black Duke. Έτσι. 2. Motor Psycho, λατρεμένη, πολύ ωραία μπάντα. The Tower, δεν έχω ακούσει τίποτα από το φετινό αυτό Motor Psycho. Από το πρώτο, από το πρώτο. Από το πρώτο ένα-δύο κομμάτια από Oxbow. Μάλιστα. 3. Laibach, Also Sprach Zarathustra. Δεν έχω ακούσει τίποτα, άρρωστη Laibach, τους πάω. Βάσκη είναι αυτή. Όχι, Σλοβαίνη. Έτσι πως το γράφει. Στην τέταρτη θέση, Godspeed You Blank Emperor. Μπαντάρα, συμφωνώ. Luciferian Towers, συμφωνώ. Μπαντάρα και αλμπουμάρα. 5. The Black Angels Death Song. Opa. Μαζί σου, μαζί σου. Και yeah. αγαπημένη του ελληνικού κοινού. 6. Alice Coltrane, The Ecstatic Music of Alice Coltrane. Τύρια Σανταϊνταναντανταντα. Ο αυτός του Ισάκ, ο Παρασανταναντανταντα. Συμφωνώ μαζί σου, το άκουγα προχθές, κανονικά. Νούμερο 7 βάζει τους Αθηναίζους Acid Baby Jesus. Και με συγκινείς. Lilac Days, συμφωνώ, τους καράγουστάρω. Τους καράγουστάρω, αλυτρόνια. Αθηναίοι. Αθηναίζοι, ναι. Η Acid Baby Jesus. Έβδομη. Ό,τι θες να πάρει και ο Ολυμπιακός. Έτσι. Στην 8η θέση, Robert Finlay, Going Platinum. Δεν πρέπει να έχω ακούσει, αν έχω ακούσει ένα κομμάτι. 9. Ούφε Λόρεντζεν, Γκάλμαντς Σβάερκ. Δεν έχω ακούσει, δεν έχω ιδέα, ειλικρινά. Νούμερο 10. Το αγαπημένο μου. Νούμερο 10 έχεις αυτό που εγώ το βάζω στις θέσεις 3 με 5. Άντε, ρε. The War on Drugs, για μία ακόμη χρονιά βγάζει κορυφαίο άλμπουμο τύπος. Απίστευτη ευαισθησία. Απίστευτη ευαισθησία πραγματικά. Ραγίζει καρδιές. The War on Drugs. Νόμιζα για μένα μιλάς τόση με ώρα. Τίτλο άλμπουμ A Deeper Understanding. Καλή χρονιά. Σε σένα καλή χρονιά. Βέβαια. Είμαστε πραγματικά η παρουσία σου, το ότι σε έχουμε σένα ακροατή. Άλλες φορές σχολίαζε κιόλας. Το θεωρώ. Ε? Θα σου πω, Παναγιώτη. Ναι. Το θεωρώ παράσημο στο στήθος μας. Ναι. Προσωπικά εγώ το θεωρώ παράσημο στο στήθος μου. Ειδικά εγώ που έχω όλα αυτά τα CD. Δηλαδή, τέτοιο σχόλιο, τέτοια λίστα σε μουσικά άλμπουμ, το ακούνε μουσικά ραδιόφωνα και κάνουν α, ε, τι, πώς, ναι. Ναι. Υποκλίνομαι. Ο Παναγιώτης αναφέρεται στη χρονιά που είχε στείλει ανάλυση για το κάθε άλμπουμ. Ναι. Πώς ήταν, εσύ το θυμάσαι? 32. Όχι, 32 ήταν το νούμερο του σκηνοθέτη, του αγροτή μας που ήταν στο Super 3. Ήταν 13 με 15 μηνύματα. Άντε τόσα. Και είχε στείλει κριτική για το άλμπουμ των Swans περίπου 21 μηνύματα. Α, ναι. Εκείνο και κατεβατό. Ναι, 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 το οποίο ναι, ναι. Τους το έδειξα. Α, το οποίο σε συναυλία. Και τι μου είπε ο τύπος? Τι σου είπε? Λέει, δεν μπορείς να μεταφράσεις, θα μας το δώσεις. Ρε φίλε, λέω, φίλε, πλάκα κάτσε, μου κάνεις. Φίλε, θα λέω, πλάκα μου κάνεις. Λέω, εδώ έχει άγνωστες λέξεις στα ελληνικά ακόμα. Ακόμη και στα ελληνικά, έτσι. Καλημέρα, Λένα. Καλημέρα, Λένα. Χρόνια πολλά. Τι έλα, πες μία, έλα, πες. Δεν θέλει. Μία ευχή μέσα, έλα, τελευταία κουμπί του, έλα. Δεν θέλει, επειδή είσαι εσύ. Τελευταία, όχι, έλα, τελευταία. Έλα, τελευταία κουμπί του χρόνου, έλα, να πεις μία ευχή, να δώσεις μία ευχή. Από το διαφημιστικό. Έλα μέσα να ακουστείς τώρα, με προσβάλλεις. Μας προσβάλλεις. Αλλού κι αλλού ξέρει να μπει. Μας προσβάλλει. Είναι προσβολή. Τώρα είμαι μαζί σου κι εγώ. Είναι προσβολή. Πρέπει να πάμε σε διάβαση. Άλλο μήνυμα, διάβασε. Ω, κάτσε λίγο. Άλλο. Εδώ πέρα, Σμπέθερος, το διαβάσαμε. Άλλη σκούπερο, δεν τελείωσε. Γέστε. Το διαβάζω εγώ. Αυτό είναι. Όχι, το πάω. Εδώ, ναι. Αυτό. Μόνο έτσι μπορούσε να τελειώσει η χρονιά. Κάντο όπως η Βικτόρια. Παπ, τι έγινε. Βλέπω θα παλέψεις να βγεις Champions League. Αν και δύσκολο, από Γενάρη διαλύεσαι, αμήν. Καλή χρονιά, παιδιά. Γέστε 7. Ο παδός του Ολυμπιακού γέννη μαθρέμα των δυτικών συνοικιών της Θεσσαλονίκης. Ο ΤΕΤΙΒ έχει τα δικαιώματα του αγγλικού πρωταθλήματος, έτσι. Ναι. Αληθεύει τον Αύγουστο, όταν αν πήγαινε να γίνει συνδρομητή, ρωτούσε και τι ομάδα υποστηρίζει το αγγλικό πρωτάθλημα. Το ακούω τώρα.
Αυτό. Γιατί όσοι δικοί μου πηγαίναν και λέγανε ότι είναι Manchester United, τους δίνανε και κιάλια. Για να βλέπουν τη ζήτη, κατάλαβες τι γίνεται. Άρα κακομύριδες, άρα κακομύριδες. Καλά που δεν έχει κρύο. Πόσο πίσω είστε, ρε, 18 βαθμούς. Καλά που δεν έχει κρύο. Τέλειωσε το πρωτάθλημα. Και πιάσατε και κότσο του Juventus. Δώσατε μόνο 100 για τον Pogba. Άρα, φίλε. Συγγνώμη. Συνειδητοποιήστε να πάρει πρώτα, πρώτα ο ΠΑΟΚ και μετά εσύ. Καλά, και καλά, καλά, τραγούδα. Εγώ σου είπα κάτι. Πριν 5 χρόνια σου είπα κάτι. Θα κάνεις 10 χρόνια να πάρεις πρωτάθλημα στην Αγγλία. Στα μισά έχω φτάσει. Πόσα έχουμε, 5? 5, ναι. Έχω φτάσει στα μισά. Κάτσε, 5 ή 4 είναι φέτος. Πέμπτος χρόνος, φίλε, πόσο δηλαδή. Πέμπτος. Τι θες δηλαδή. Να μειώνεις σιγά σιγά τα ψαλιδίτσι. Θα το πάρω στο ένατο. Ναι, για καλά. Να καλά, καλά. Τραγούδα. Στο έλεγα εγώ για ένα. Πάντως τον τζίπησε τον πόντο με την Μπέρλι. Από 0-2-2-2. Μεγάλη προσπάθεια. Τι ήταν και αυτό, δεν το είδα. Ναι, 0-2. Δεν το είδα. Ναι, ισοφάριση Τζέσε Λίγκαρντ. Ωραία, ωραία. Παιδιά, πέφτει ξύλο. Του πέρασε νομίζω αλλαγή. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω πολλές συμμετοχές για το παιδικό θέατρο επιτέλους και από άντρες. Γιατί κάθε φορά που δίνουμε για παιδικό θέατρο, οι 8 στις 10 συμμετοχές είναι από γυναίκες. Σήμερα είναι μοιρασμένο. Αν δεν κάνω λάθος, είναι κάπου στο 6. Άντε να είναι 7 με 7, 8 με 5. Δηλαδή να είναι 3 παραπάνω κυρίες. Ντρέπομαι ειλικρινά. Όταν βλέπω παιδικό θέατρο και είναι ένας ή δύο μόνο πατεράδες, πραγματικά ντρέπομαι. Ειλικρινά. Πλέον έχουμε και εμείς το δικό μας το μεγάλο ζευγάρι. Όπως είναι το Μπρατζό, όπως το λεγόταν Τζολί με τέτοιο, με Μπραντ Πιτ. Ναι. Μπρατζό, έτσι το λέω, κάπως ναι. Το αναφέρανε. Ναι, ναι, ναι. Ντόντα. Ναι. Είναι Ντόντα. Το βάζω quiz για τους ακρότες. Ντόντα. Ντόντα. Ελληνικό ζευγάρι. Ελληνικό ζευγάρι. Δεν είναι Μαραβέγια σε. Όχι, όχι. Δηλαδή να σου πω κάτι, κάνει μπαμ. Ντόντα. Ρεσί. Ναι. Χρήστο, χαραμίζεις Κωστή Μαραβέγια. Για Τόνια Σωτηροπούλου, ρε φίλε. Α, μαζί είναι? Ναι. Oh. Εδώ και πόσο, δύο μήνες. Κάτσε, γιατί κάνεις έτσι, σου αρέσει ο Κωστής? Προσωπικά δεν μου αρέσει καθόλου Σωτηροπούλου η Τόνια. Ναι, αλλά τη μίλησε στο ασανσέρ. Είστε η κυρία Μποντ. Στο φεστιβάλ, τι ναι, της είπα. Ναι, τότε που, που σε κυνηγούσε. Όχι, και στο Κρεοπόλη που σε κυνηγούσε. Είσαι το κορίτσι του Μποντ. Είσαι ναι, του Μποντ, ναι. Γιατί δεν σ' αρέσει. Αυτή είναι και πηγαίνει στην ακροταφία, ρε. Α, γκωθού, εντάξει. Ναι, γκωθού, ναι. Καλή κοπέλα, εντάξει, οκ. Okay. Δεν σ' αρέσει. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε break. Μην ξεχνά, δύο δωρεπιταγές από τα Φάντομ. 30 ευρώ καβατζόνι παιχνίδια. 30 ευρώ από τα Φάντομ, Αριστοτέλους 16. Και για Σάββατο, δύο διπλές, μία ξεχωριστή μέρα. Σάββατο απόγευμα θέατρο Αυλαία με Ζαλμά Ματσούκα. Άντρες έτοιμοι για όλα, Radio City. Απόγευμα πάλι τα πάντα Σαββάτου. Και Θησέας και Αριάδνη στο νησί των Ταύρων στο θέατρο Κολοσσέων Βασιλής Ωρας 150. Για όλα αυτά, FM και ονόματα επώνυμο. Το σχετικό ή τα σχετικά που θέλεις, αποστολή στο 54526. Άμα την επιστροφή μας, ανοίγουμε και γραμμές 2310-287-888. Καλά που είναι, είπαμε για το ραδιόφωνο και βρισκόμαστε πάνω. Γιατί πήγαινε κάτω λιγάκι. Τώρα, μισό λεπτάκι. Χρωστάμε αρκετά μηνυματάκια. Μη φοβάστε. Πού έχει πάει, ρε. Α, εδώ είμαστε. Από εδώ και πάνω. Α, πάνω. Όχι του Άτζου, του προηγούμενου. Ναι. Που δίνετε πού θες να πάω. Κρέατα και μπριζόλες. Ας το κάπου εδώ πέρα στη εντάξει, μέση. Εντάξει. Για να δούμε πού είμαστε, πού χωρίζουμε. Χρήστο, βάλε τίποτα άλλο. Κάτι τίποτα να αναγκαζώσουμε λιγάκι. Τι, κάτι λέει. Κάτι λέει. Α, ποιο θες, τι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Έχουμε, περιμένουν δύο φίλοι. Πάμε στους διαγωνισμούς μας πρώτα. Χρωστάμε κάποια μηνυματάκια και μετά πάμε στους φίλους. Να, ωραία ιδέα για οίκο ανοχής, φίλε. Starfax. Εκ του Starbucks. Ναι, ρε, φίλε. Καλό. Λοιπόν, δύο διπλές, δύο τι λέω, δύο δωρεπιταγές, Phantom, Αριστοτέλους 16, αξίας 30 ευρώ. Και διπλές προσκλήσεις, δύο διπλές για κάθε μία από τις παραστάσεις που θα πούμε τώρα, όλες είναι για αύριο Σάββατο, απογευματινή. Μια ξεχωριστή μέρα με Δήμητρα Ματσούκα, Σταύρο Ζαλμά, το υπέροχο έργο του Έτορε Σκόλα, του Ιταλού, σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου, και διασκευή του Αλέξανδρου Ρίγα και σκηνοθεσία της Άσπρος Καλιάνη. Άντρες έτοιμοι για όλα, θέατρο Radio City στην Παρασκευοπούλου, σχεδόν γωνία με Όλγας, με Καφετζόπουλο, Ευρυπιώτη, Βασίλη Κούκουρα, Χρήστο Γιάνναρη κλπ. Με Βάνα Ραμπότα και Δήμητρα Παπαδήμα. Και φυσικά Θησέας και Αριάδη, θέατρο Κολοσσέων, μια υπέροχη παραγωγή παιδικού θεάτρου αύριο το απόγευμα. Για όλα αυτά, FM και όνομα επώνυμο, δίπλα το σχετικό, τα σχετικά, αποστολή στο 54-526. Ένα-δύο μηνυματάκια που είχαμε μείνει, Παναγιώτη. Διαβάσαμε εδώ καταρχάς, πέρα. Καταρχάς, έχει στείλει ο Σμπέθερος. Κατέβα λίγο, κατέβα. Έχουμε περιθώριο. Ναι. Όχι, πάνω. Ναι, πάνω, ναι. Okay. Έχει στείλει ο Σμπέθερος από τα κορυφαία μηνύματα της τελευταίας τριετίας. Έκανε σχόλιο ο Παναγιώτης για τον Σταύρο Ζαλμά ότι πάντα έδειχνε πολύ πιο μεγάλος από ό,τι πραγματικά είναι. Και λέει, Ζαλμάς, Χρήστο, για σένα. Ζαλμάς,
ο Λαβρέντης Διανέλος των Zeros. Άντερε σηκωφίγε. Άντερε σηκωφίγε. Ο Λαβρέντης Διανέλος των Zeros. Έλα ρε εσύ, μαρωσταίνεις. Συγγνώμη Χρήστο, θα πάμε χωρίς μουσική. Ναι, δεν βάζει, δεν βάζει, δεν βάζει. Λιγουλάκι, λιγουλάκι. Α, ναι. Ναι. Έχουμε γραμμές. Σε μάσα, κάτσε ρε Χριστούγεννα. Ναι, φοβερό πράγμα. Ο Νικόλας λέει, βάλε με ξανά στους διαγωνισμούς, όσο για το πώς σε φαντάζομαι, εμένα δηλαδή. Όταν πάρω πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ, σε βλέπω στο Θιβέτ να κάνεις μοναχισμό. 7 χρόνια, ο Μπραντ Πι του Λίμπερο. Επανέρχεται ο Γέστε 7, Παπαδόπουλα. Καλή δαφνοστεφανωμένη χρονιά και Red Devil New Year. Άσε τα πρωταθλήματα και πιάσε μια και φταίδες, γιατί το Μάιο θα είσαι τάβλα ως συνήθως. Τραγούδα, τραγούδα, Γέστε. Τώρα παίρνω κεφάλι. Ριζούπολη θα γίνει τουμπάρ αυτό το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, θα ξέρεις. Έτσι μέσα από τη βίζουν τα κεφάλια και θα βγαίνουν. Έτσι, μέσα από τη ο Σμπέθερος το είχε στείλει το νούμερο 1 για τον Μάριο Παπαδήμα, νούμερο 2 Βογιατζάκη. Με το Βογιατζάκη με προσβάλλεις. Γιατί? Ούτε να την δω. Ναι, ούτε να την δω. Ναι. Νέα Ξανθιά, ούτε να την δω. Παπαδήμα, ναι, νούμερο 2. Νούμερο 1, Βάνα Ραμπότα. Ραμπότα. Εντάξει. Εντάξει. Okay. Εκεί, κυρία, σοβαρή, τρελαίνομαι. Ποια Βογιατζάκη, ρε φίλε, μα κάνει τώρα. Πόσα ανθρωπίου, σαν γυναίκες. Τι δεν σε αρέσει και ο Σωτηροπούλου. Άκου να δεις. Τι λέει, ρε παιδί. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Ναι. Πάμε να είστε σύντομοι, παιδί, γιατί η μέρα είναι λίγο δύσκολη. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, φίλε. Έλα, παιδιά, καλημέρα. Καλώς τον. Ρώσο, Παοκτσάκη, το σύντροφο, το συντρόφι. Αυτός είναι. Τον σύντροφό μου, τον Πάντζο, το χαιρετάω. Ο παδός του δεν πάω, ξέρω αν είστε ποντιακής καταγωγής, αλλά ναι. Όταν μεγαλώσουμε λίγο οι Παναγιώτητες τους φωνάζουν Πάντζο. Πάντζο, ναι. 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 Είναι ποιότητα ποντιακής. Ο σύντροφος. Ναι, συντρόφι, ναι. Ναι. Και ο άλλος όταν είσαι εσύ είναι ένας άλλος. Άλλος. Γιατί? Με τους άλλους δύο αλλάζει. Τι εννοείς δηλαδή, πώς γίνεται. Ναι, δώσε λίγο το στίγμα αυτό της διαφοράς. Πώς μεταμορφώνεται. Νομίζω είσαι πραγματικός σήμερα. Σήμερα είμαι. Αυτός είναι ο Μάριος. Με τους άλλους σε επηρεάζουν δίπλα σου, ο ένας με την επιθετικότητά του, ο άλλος που δεν μιλάει καθόλου και βγαίνει ένας ξινός Μάριος. Α, ξινούλης είναι. Κοίτα, σε παραδέχομαι, αυτή τη στιγμή έχω δίπλα μου το αιώνιο ραδιοφωνικό μου έτερο ίμιση, έτσι. Εγώ είμαι δάφτος. Λογικό είναι. Λογικό είναι. Έτσι. Ναι. Έτσι πρωταθλητή μου. Λοιπόν. Ναι. Ριζούπολη πρέπει να γίνει, Παναγιώτη. Ναι, την πάρα, ναι, Ριζούπολη. Ναι. Και κάτι χειρότερο. Το για αυτούς, συγκεκριμένα για αυτούς. Ναι. Μπράβο, ωραίος πολιτισμός. Κανονικά κάτι Γέστε, κάτι Νεοσέλας, κάτι τριαντάφυλλοι πασχάλιδες που βγαίνουν στα ράδια, για καμιά δεκαριά χρόνια θα έπρεπε να απαγορεύονται, να παίζει η διαιτησία 50-50 όλα τα μάτς εκτός από αυτούς. Πες τα, γόρι μου γλυκό. Πες τα. Αυτή πρέπει να τρως φαλιάρα καμιά δεκαριά χρόνια. Ναι, ξεκινάμε από φέτος. Και να έρθουν λίγο στα ίσια τους, γιατί το έχουν δει δεν ξέρω κι εγώ ποιοι. Μιλάνε αφεψηλού, τεμέκ είναι τίμη και κάτι τέτοια. Ωραία. Σε ποιους τα λένε δεν ξέρω. Ωραία, σύντροφε Κώστα. Ωραία, Κώστα, είναι παλικάρι μου. Σου ευχόμαστε ολόψυχα καλή, καλή χρονιά να έχεις. Και στην οικογένειά σου και στο μικρό. Να σε καλά παλικάρι. Επόμενος, ναι. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Ναι, Μάριε. Ναι. Όχι, είμαι μόνο με τον Παναγιώτη εδώ. Ζημίω. Καλημέρα, Μάριε. Θα το κλείσουμε το μαγαζί. Δημήτρης Βέρια, ΠΑΟΚ. Νάτος. Το Μάριο. Περίμενε, Δημήτρη, με συγκινείς, κατάλαβα. Ναι. Είσαι ο φρουτοπαραγωγός από τη Βέρεια, ο Δημήτρης. Που ακόμα ψάχνει, τη δασκάλα. Που ψάχνει απεγνωσμένα την καθηγήτρια. Δεν δασκάλα τώρα, περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο, βρε. Όσοι ο ένας πάνω στον άλλον. Να πω ποιος είσαι. Είσαι ο Δημήτρης από τη Βέρεια, ο φρουτοπαραγωγός. Σωστά. Που ψάχνει απεγνωσμένα ακόμη την καθηγήτριά του από το δεύτερο λύκειο. Και δεν θα την βρει ποτέ. Την Άννα, την ιστορικό. Άννα, είπαμε. Ναι. Άννα. Άννα ιστορικό. Η Άννα ζει στην Αυστραλία. Και ο παδός του ΠΑΟΚ, Δημήτρης. Μήπως η Άννα έχει φύγει για πάντα από λοιπόν. Ναι. Ούτε Δήμητρα Ματσούκα, ούτε Ελληνικό καλή. Όπα. Ναι, τι. Λίζα Δουκακάρου. Άιντε, βρε. Και θέλω τον κύριο πρόεδρο μας, τον κύριο Ιβάν, το καινούριο στάδιο να το ονομάσει Αρίνα Στάδιουμ Λίζα Δουκακάρου. Μακάρι, άμα γίνει αυτό, ρε φίλε, ειλικρινά ζω. θα βάλω και από την τσέπη ό,τι έχω να μείνω χωρίς φρακή. Ξέρω ότι γουστάρεις την Όλγα Τρέμια, αλλά έρχεται δεύτερη. Η Λίζα Δουκακάρου έχει χάθει. Αυτή έχει χάσει και το παιδί της, νομίζω. Ο άντρας της. Όχι, ο άντρας της. Συγγνώμη. Έφυγε ο άντρας της. Ναι. Ναι. Ωραία γυναίκα. Τι λέει άλλο. Ωραία γυναίκα. Στο Μέγκα. Στο Μέγκα όμως. Αφού δεν λέει, τι να πει στο Μέγκα, ρε φίλε. Θα σου πω στο Μέγκα. Να μην χαθεί. Όχι, πριν γίνει το σκηνικό με το Μέγκα, νομίζω είχε χαθεί. Ναι. Θα σου πω στο γευτή. Ήταν ακόμη στο Μέγκα, ρε παιδί μου, η γυναίκα. Όλοι. Έτσι μου έχουν πει από κάτω.
All together. Ωραία, Μαρία. Ναι, για πάμε, Δημήτρη, για πάμε, γόρι μου. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους, υγεία και ευτυχία. Να είσαι καλά. Σου εύχομαι ολόψυχα εγώ προσωπικά μετά την υγεία. Μια μέρα κάτω να σας δω. Ναι. Άντε πάλι καλά. Αλλά μόλις φτάσει καιρός, μόλις φτάσει καμιά βροχή, κανένα χιόνι, δεν μπορώ. Καταλάβεις. Ναι. Ναι. Σου εύχομαι ολόψυχα μετά την υγεία, υγεία πρώτα να έχεις, να βρεις την Άννα. Καλά, εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Η Άννα ζει αυτή τη στιγμή, η Άννα ζει με κάποιον άλλο αυτή τη στιγμή, να ξέρεις. Έγινε. Γεια, καλή χρονιά. Στο καλό, στο καλό. Επόμενη γραμμή. Γεια σας. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Είστε ο κύριος. Ο κύριος Ιωάννης. Ιωάννης, από πού είστε και ομάδα υποστηρίζετε, παρακαλώ. Είναι ο παδός του Άρη ως Θεσσαλονίκη. Ο παδός του Άρη, μάλιστα. Ναι. Ναι. Αν και μάλλον λίγο ηρωνικά φαίνεται να το λες. Ο Άρεος Θεσσαλονίκης είμαι. Ναι. Ο Άρεος, παρακαλώ. Ναι, Άρεος Θεσσαλονίκης. Ναι, το είπαμε, ναι. Άρεος Θεσσαλονίκης, ναι. Σ' ακούμε, Ιωάννη. 1914, ναι. Γεια σου, κύριε Παπαδόπουλε. Γεια σας. Καλή χρονιά να έχετε. Επίσης. Καλό πρωτάθλημα να μην πάρετε. Ναι, τραγούδα. Όντως είναι Άρης. Όντως είναι Άρης. Εγώ νομίζω... Μαριάκι μου, εγώ είμαι postman driver. Έλα ρε postman. Ταξιτζής. Όχι ρε, ταχυδρομείο. Α, ταχυδρομείο, συγγνώμη. Πώς την πήρε. Έλα ρε postman. Βάλ τη ζώνη, σου χρειάζεται. Ναι. Τώρα ξεκίνησα. Μας ακούς καθοδόν, είσαι καθοδόν. Ναι, μωρέ, πετάχτηκα να πάρω κάτι πράγματα τώρα. Προς τα πού πηγαίνεις. Την έβαλα, Παπαδόπουλε. Έλα. Την έβαλα. Τη ζώνη. Που συνήθως το μυαλό σου πρέπει να πηγαίνει κατευθείαν στη ζώνη. Γιατί επειδή πηγαίνετε σε χωριά, συνήθως για να προωθήσετε την ομάδα σας, βάζει κατευθείαν τη ζώνη εκτός πόλης. Κατάλαβες. Καλά να περάσετε, παιδιά. Και εσύ, Ιωάννη. Να είσαι καλά, Postman. Να είσαι καλά, Postman. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Τρέλα, Βικτόρια το σήμα. Ναι. Βάζε τρέλα με αυτό το σήμα. Δεν ξέρω τι. Ναι, DJ Shadow, ναι. Ωραία. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Περιμένουν άλλοι δύο και έχουμε και ώρα, πάμε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ώρα. Ωραία. Ακούμε την ώρα. Μισό λεπτό, ακούμε την ώρα και επαναρχόμαστε. Το πολύ το ξύλο. Άιντε Ραμόνια. Άιντε Ραμόνια. Merry Christmas. I don't wanna fight tonight. Αφιερωμένο στη μνήμη του μεγάλου Τζόι Ραμόν και του ακροατή μας, του Τζίμι Ραμόν, από τους αμπελόκηπους, που έφυγε από τη ζωή πριν από περίπου 6-7 χρόνια. Έχω ακόμη το κινητό του. Ωραία, φίλε. Ναι. Του οποίου το μουσείο, το σπίτι στους Αμπελόκηπους, είναι πραγματικά μουσείο των Ραμόνς. Είναι μουσείο των Ραμόνς. Έχει απίστευτα συλλεκτικά αντικείμενα, όλα κατευθείαν από την καρδιά των ΗΠΑ, τη Νέα Υόρκη και από κάποιες άλλες χώρες, αναμνηστικά των Ραμόνς. Τζίμι Ραμόν, στη μνήμη σου, να είσαι καλά. Καλά, εννοώ εκεί ψηλά. Εκεί ψηλά, ναι. Δεν μου λες τον μπασίστα, κάποιον από το συγκρότημα του Νιρβάνα, το λένε Νοβοσέλιτς. Νοβοσέλιτς, ο μπασίστας του Νιρβάνα. Α, ναι. Που τους πούλησε. Αν δεν κάνω λάθος, Κρις. Κρις Νοβοσέλιτς. Ντέιβ Γκρόλ και Κερ Κομπέιν. Ναι. Κομπέιν πάει, αυτοκτόνησε. Κοκέιν το λέγανε. Ναι. Από τη μαστούρα του. Κατάλαβες τι γίνεται. Περιμένουν τρεις γραμμές, πάμε. Έλα ρε Βουβάλ. Ωχ, καθυστέρηση. Πάμε. Όταν σε λέω εγώ ότι είσαι για κλείσιμο. Έχεις ένα λεπτό, πάμε. Δεν έχω λεφτά, δεν κάνω. Και φυσικά με ανοίγεις γραμμές. Και 27. Και είσαι μπουρ. Καλά που είναι ο Ζιζού του κολυτάρι σου. Και παίρνει τηλέφωνο, κρατιέται στην αναμονή 22 λεπτά και λογίζεται για χίλους κρατές και παίρνετε καμία καφή. Εσένα, εσύ ο κολυτάρις. Εσένα εννοείς. Ευτυχώς όταν πάτε λέτε, τ' άκουσαν σήμερα 1200. Και 1190 είναι μόνο του Ζιζού. Χάνει τον χρόνο σου. Λοιπόν, I love you. Χρόνια πολλά. Θα ήθελα για τον προηγούμενο που ψάχνει τη δασκάλα του. Θα την ψάχνει για πολύ καιρό ακόμα, γιατί και από γυναίκες δεν έχει ιδέα. Μία είναι η γυναίκα. Ποια? Όλγα Τρέμι. Α, εσύ. Τα λέω καλά. Ακλαμάκο. Σε αυτό μαζί σου. Και εσύ σαβούρισε. Μία ήταν, είναι και θα... Όλγα Τρέμι, όλες άλλες. Να τολμήσω μία ερώτηση. Έτσι, ένα που σε γλύφασε πάρτι στη Γερμανία, δεν μας έλεγες. Να τολμήσω μία ερώτηση, Ζιζού, που σε λατρεύω. Ποντιακό ανέκδοτο. Η σύντροφό σου μοιάζει έστω και λίγο στην Όλγα Τρέμι. Δεν έγινε. Μα καθόλου. Καθόλου, λοιπόν, γιατί δεν ευνηδιάζομαι. Εν τω μεταξύ να σου επισκεφτώ κάτι. Όταν, επειδή δεν θέλω όταν μιλάω να οδηγάω. Ξέρεις, όταν λέω αυτή τη λέξη κάτι να κάνω λίγο δεξιά τα αυτοκίνητα να μπαρκάρω. Βγάζει μπιμπίκια. Σφαράζει,
σταράζει η ψυχή μου όταν λέω αυτή τη λέξη δεξιά. Ενώ αν είσαι στο Λονδίνο θα έκανες λίγο αριστερά. Μπράβο, έτσι, μπράβο. Σε θέλω, τέτοια. Δεν μου λες, ναι. Αδερφέ, έλα. Προηγουμένως μου άρεσε πολύ το ιταλικό πλασλαμά. Ποιο? Κόλπο την τέστα, κεφαλιά. Όταν κατά τις 11 και, δηλαδή... Una giornata particolare. Να σε ακούσω, Αχλαμάκοφ, να τραγουδάς και το «Lasciatemi cantare». «Lasciatemi cantare, come chitarra in mano». «Lasciatemi cantare, io sono italiano». Αδερφέ, μία μέρα θέλω να το πεις ολόκληρο, θα έρθω να σου φιλήσω τα δαχτυλάκια του ποδιού σου. Μη πάτε το ράσο, ο Βίστο Μαράντο. Ζήσου να σε καλά, καλή χρονιά, αγόρι μου. Καλή χρονιά. Μαμά, είναι αμόρατο σου. Έλα, πες το για να κλείσουμε. Έκλεισε, πάει, επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Να διαβάσω το μήνυμα του Κώστα του Ζώρα από την Αθήνα που στέλνει. Ναι, καλημέρα. Θεός, ναι. Έλα, φιλέ. Καμά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, βρε σκουντούκλιτες. Καλημέρα. Ο κάτι μου θυμίζει φωνή. Ναι. Ποιος, κάτι φοντάνα τι τρέμει, τι τρέμει. Τι τρέμει. Φοντάνα τι τρέμει, ρε φίλε. είναι πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Φοντάνα τι τρέμει. Εντάξει, να σου πω κάτι. Και εμάς μας αρέσουν οι συντεμένες και εγώ έχω ένα τέτοιο θέμα. Ακόμα και χθες που γνώρισα μια γυναίκα, την είπα είσαι πολύ μικρή για μένα. Ήτανε 45 και λέω είσαι πολύ μικρή, δεν χρειάζεται. Τέλος πάντων. Δηλαδή κάτσε, περίμενε ρε αδερφέ, λίγο, κάτσε, όνομα λίγο μπορείς να μας πεις, όνομα. Έλα, ο τριαντάφυλλος είμαι. Τριαντάφυλλε, έλα παλικάρι μου. Παψίζει αυτός. Ο παδός του Ηρακλή, έτσι. Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Α, τι είσαι. Α, όμως, ναι, πες. Τι ψηφίζεις, Δήμητρα Ματσούκα ή Ελένη Κόκαλη, ως γυναίκες. Καταρχήν την Ελένη Κόκαλη δεν την γνωρίζω. Έλα ρε φίλε, σοβαρά μιλάς. Δεν ξέρω την Ελένη Κόκαλη. Έλα ρε φίλε. 20 χρόνια πελάτης έχει ρε φίλε. Σε είσαι 20 χρόνια πελάτη τον ΠΑΟΚ, ναι. Ασλαμά, δεν τα κόβεις αυτά σιγά σιγά. Τα παίζει φάπα. 20 χρόνια πελάτη. Τη Δήμητρα τη Ματσούκα και αυτή επειδή σύτεψε λίγο την ΠΑΟ. Επειδή έχει μεγαλώσει αρκετά. Μ' αρέσει γιατί ακόμα έχει αυτό το σωματότυπο έτσι το... Ας πούμε τα οπίστια τα οποία είναι αρκετά όμορφα και είδα και η αδερφή της από ό,τι έχω μπορέσει να παρακολουθήσει. Η αδερφή της ήταν σε τέτοιο, σε survival κάπου ήταν. Σε reality κάτι τέτοιο, δεν ήταν Ματσούκα. Reality, ναι, survival, όχι survival. Ναι, ναι, σωστά, ναι. Δεν το βλέπω. Survival. Οπότε είδα ότι έχουν αυτό το... είναι από τα γονίδια και οπότε ναι. Δέχομαι ότι αν κάνουν και γυμναστική θα είναι πολύ πιο όμορφες. Οπότε ναι, είμαι με τη Δήμητρα εγώ αρκετά. Από εκεί και πέρα το χρήσανθο έτσι τον αγαπάμε αρκετά, αν και αριανός, γιατί δεν είναι κλώσσα, είναι... Και δεν είναι, δεν είναι και αριστικός, ναι. Δεν φωνάζει. Όχι, βγαίνει, όχι, είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να είσαι χρήσανθο, είσαι έτσι για την ομάδα σου. Νομίζω χρήσανθος ότι είμαι. Κάτσε, πάρ' το ξανά αδερφέ, τριαντάφυλλε, πάρ' το ξανά. Αυτός δίπλα μου σήμερα. Δεν μίλησα καθόλου για τα χρέη του ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Να ξέρεις, δεν μίλησα καθόλου για τα χρέη του ΠΑΟΚ. Από πού ποιος που αυτόν δίπλα μου σήμερα τον πέραζε για Τσαλτίδη, δεν με ξεπερνάει. Να το πάρω από την αρχή, α πούμε. Ο Παναγιώτης ρε, ο Παδόπουλας είναι που κάναμε μαζί επί χρόνια. Ο ΠΑΟΞής, το ΠΑΟΞάκι. Τέλος πάντων, εγώ βασικά πήρα για άλλο λόγο. Άντε, κλείνει. Όπως πάντα, δεν γίνεται να μην το κάνω. Το Μάριο, γιατί και σήμερα ακόμα. Χώρια από τη μουσική που τα έχουμε πει κατά κάποιες, έτσι, κάποιες φορές, όχι κατά κάποιες, κάποιες φορές, λίγες μεν, αλλά τα έχουμε πει κατά κάποιο τρόπο, ότι επειδή ασχολείται πάρα πολύ με τη μουσική και είναι μέσα στα θέματα, πολύ καλός, όμως επειδή είναι καλός και στα... θα κλείσω γρήγορα, δεν θα εκτιάσω Μάριες για να σου πω κάτι, όμως κάποια στιγμή θα πρέπει να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή, είπες δύο ονόματα πάλι σήμερα. Τι είπα. Είπες Woody Allen. Ναι. Δεν υπάρχει, έτσι. Ναι. Να ξέρουμε. Ο Woody Allen έχει κάνει ταινίες, οι οποίες χωρίς να προσπαθούν να προσδιορίσουν χοντροκομμένα πράγματα και τέτοια, απλά γελάς. Ναι. Γελάς και σκέφτεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πανέξυπνο. Παίρνει το πιο απλό κλασικό θέμα, το αιώνιο αυτό το ερωτικό τρίγωνο. Ναι. Ένα ζευγάρι και ο παράνομος. Ναι. Και αυτά που κάνει γύρω από αυτό δεν παίζονται. Τα βλέπουμε και στον Αντένα. Δηλαδή, το απόγευμα. Το τέλος του match point, ρε φίλε, με το δαχτυλίδι, ναι, με το ναι, τη Βέρα εκεί πέρα, ναι, είναι ρε φίλε όλα τα λεφτά. Ας πούμε, το match point έχει διαλύσει τα πάντα στο κίνηση. Θέμα του ερωτικού τριγώνου, ας πούμε. Ναι, τα έχει κάνει όλα, πώς το λένε, λιάρδα. Μπράβο, μπράβο, δεν υπάρχει. Δύο λέξεις. Ωραία, τριαντάφυλλε, πρέπει να γίνει. Αν θέλετε, μια απλή σκηνή,
από, αν θυμάστε, από μπανάνες, ας ναι, πούμε, μπανάτε, που ήταν ο Μίσλινγκ, πώς λεγόταν, ή τέλος πάντων, που τον κυνηγούσαν γιατί ήταν κιταρέστα και τον στείλαν στο δικαστήριο, που ήταν επαναστάτης και τέτοια, και είναι φημωμένος, δηλαδή τον έχουν βουλώσει το στόμα με μια ταινία, και ανακρίνει, ας πούμε, μια... έτσι, κάποια που είναι εκεί, στο εδόλιο, όχι εδόλιο. Ρε εσύ, τριαντάφυλλε, λίγο γρήγορα περνάει ο χρόνος, έχουμε να κάνουμε τέσσερις κληρώσεις. Τελειώνω. Αν τη θυμάσαι εσύ, Μάριο, δεν ξέρω. Μπράβο, ναι, τη θυμάμαι. Ωραία, μπράβο, τέλεια. Χρήστο, επόμενη γραμμή. Χρήστο, επόμενη γραμμή. Επόμενη, πάμε, Χρήστο, πάμε. Φύγατε, καλημέρα. Τριαντάφυλλε, καλά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Πολλά, πολύ, πολλά, πολλά λέτε. Έλα. Συγγνώμη, θα κάνουμε break, Χρήστο, ή όχι. Όχι. Το πάμε σε ρί. Βάλε να ακούτε κάτι από Χρήστο, μια μουσικούλα από κάτω. Δεν μπορούμε έτσι. Είναι κορταφείο, είναι. Μπρατζολίνα, ρε λέγεται, ρε, το τέτοιο το ζευγάρι. Για Brad Pitt και Angelina Jolie. Πάμε, καλημέρα. Μάρη Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, γόρι μου. Όνομα και ομάδα. Όνομα και ομάδα. Όνομα και ομάδα. Αλέξανδρος ΠΑΟΚ. Αλέξανδρος ΠΑΟΚ του ΠΑΟΚ. Να σε καλά, Αλέξανδρε. Χρόνια πολλά, υγεία, ευτυχία, ό,τι επιθυμείς στην προσωπική σου ζωή. Και στην οπαδική. Μάρη, είμαι ο Έστολος που είχα έρθει στο Ολύμπερο. Α, έλα ρε που λένε. Ποιος, έλα ρε, ο πολύ αδύνατος ο μεταχρινός. Ένστολος είπε. Μπαίνει εδώ πέρα, ναι, με όπλα, γκλοπ, τέτοια. Λέω ήρθανε. Πόσο σε αγαπάμε εμείς τα συντρόφια. Και λέω εκείνη τη στιγμή δεν είπα κάτι για την αστυνομία. Λέω δεν είπα κάτι κακό. Δεν έλα ρε, Αλέξανδρε. Παναγιώτη, με το που με βλέπει λέει στον Ισραηλίδη, όχι, Χρήστα, για αυτό σε πάρουν. Ήρθα σε πάρουν, έτσι. Ρε, Άλεξ. Σε θέλω γενικά σε ετοιμότητα αυτές τις μέρες λίγο μαζί μου. Ναι. Βέβαια, ό,τι θέλει το γόρι μου. Να σε καλά, Αλέξανδρε, παλικάρι μου. Πες μου, τι σε έκανε, μόνο για ευχές πήρες ή κάτι άλλο. Ναι, ευχές για γυναίκες σε Μαρία Κορυφαίου για μένα είναι top. Όχι, βάλαμε μένα σε ένα δίλημα εδώ πέρα. Δεν μου αρέσει καθόλου η Κορυφαίου. Ελένη Κόκαλη, μήπως δεν την ξέρεις ούτε και εσύ ή η Δήμητρα Ματσούκα. Ανάμεσα σε Ελένη Κόκαλη την ξέρεις. Γελάει ο άνθρωπος, φαντάζει θα πει. Με Ματσούκα, ναι. 2-0, πάρτε δίμα πάθλαμα. Κοντά είσαι ακόμα, μέχρι να πάμε 12 θα πάει. Αλέξανδρε, είσαι ελεύθερος εσύ τώρα το διάστημα αυτό. Όχι, και παιδί έχει. Παντρεμένος είσαι. Να, δεν στα πάγω. Δύο, Αγόρι κορίτσι, Φίλε, να σου ζήσουν, κάνεις πλάκα. Το μεγάλο είναι το αγόρι, Ναι. 8 και 4. Συγγνώμη. Μαρία, δεν κάνω πλάκα. Το 81 γεννηθείς με. Το 81, Δηλαδή, κάτσε ηλικία είναι. Φίλε, λες και με σημαίνει το 65. Α, είσαι 36. Καλά, πάλι πολύ νέος είσαι, αλλά δεν σε έκανα με τη φίλε πάνω από 30 με τίποτα. Α, σε ευχαριστώ πολύ. Ναι, και λέω δύο παιδιά, ρε, είδαμε να αρρωστήσει. Πότε τα έκανε. Μπράβο, ρε, Αλέξανδρε. Παλικάρι μου να σου ζήσουν, να τα καμαρώνεις, ρε. Να σου καλά, Παναγιώτη, λες να έχουμε καμιά έκπληξη φέτος να σηκώσουμε καμιά κουπά. Surprise, double! Φαντάζομαι ότι έχουν να πάθουν και οι μπλε και οι κίτρινε. Οχ, φίλε. Όχι, τι έχει να γίνει. Όχι, τι έχει να γίνει. Ωραία. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Ωραία, Αλέξανδρε, να σε καλά, παλικάρι μου. Γεια, να σε καλά, παλικάρι μου. Καλημέρα. Και καλημέρα σε όλα τα σώματα ασφαλείας μας ακούνε, αλλά και τους αναρχικούς. Ναι, βέβαια. Εμείς έτσι είμαστε εδώ. Ναι. Θα δώσω την απάντηση γιατί κανείς δεν απάντησε. Η Ντορέτα Παπαδημητρίου με τον Εντάνο. Είναι μαζί, να ξέρεις. Α, το ζευγάρι. Ντόντα. Ντόντα. Και ξέρεις τι βρωμιά βγήκε στο τέτοιο, στο διαδίκτυο. Θα σου πω κάτι. Να είμαι ο Πυλαδάκης. Ναι. Να είμαι ο Πυλαδάκης. Τι είναι ο Πυλαδάκης. Κόβω και τη διατροφή. Άσε ρε τώρα μπροστά του. Κόβω και τη διατροφή. Μπροστά τον Τάνο, ρωτή ο Πυλαδάκης Ρασλάμα. Με τον Τάνο, ρε. Με τον Τάνο, τι να κάνουμε. Τον οποίο λέει κάλεσε, λέει τα Χριστούγεννα. Πόση χωριατιά. Παραμονή Χριστούγεννα τον κάλεσε ο Σπύρος Παπαδόπουλος και όχι την Πρωτοχρονιά γιατί. Γιατί τον κάλεσε Χριστούγεννα και όχι την Πρωτοχρονιά. Πού να ξέρω, δεν τον βόλευε. Γιατί στο 3-2-1 παλάζει ο χρόνο. Φοβόθηκε. Μη σηκώθηκε πει survivor. Δεν υπάρχει, έλα. Πάμε γραμμή, περιμένουμε γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλεος. Ναι, άλλο. Λαδάκης, να πω, δεν θα σε ξαναδώ μπροστά μου. Έλεος. Με τον Ντάνο. Με τον Ντάνο. Καλημέρα, ναι. Τι έγινε, ρε παιδιά. Έλα. Με ακούτε. Ναι, καλημέρα. Πάμε δυνατά. Τζόνι Ρεντ. Ακριβώς αυτός. Ο παδός της Manchester United και της περήφανης σκοτσέζικης Inverness. Inverness, μπράβο. Όλα αυτά μαζί. Συγχαρητήρια που μπροστά στη μεγάλη ομάδα της Inverness έβαλες και τη μικρή, την άλλη, τη δεύτερη. Και υπέροχη φωνή. Είμαι στιγματίας, τι να κάνω. Ναι, πάρα πολύ. Λοιπόν, επειδή είμαι στιγματίας, θα σας πω ότι το δίλημα που έχετε θέσει είναι άτοπο. Διότι η Δήμητρα Ματσούκα, καλή μεν, αλλά είναι για μία μέρα μόνο. Έτσι λες εσύ. Λοιπόν, για να κάνεις ό,τι να κάνεις. Δεν θέλω ρε φίλε να μου κάνει πατάτες για αγνή, Ελένη. Λοιπόν, η Ελένη Κόκαλη αγνώ πια είναι, αλλά σε ό,τι αφορά Κόκαλη, ψηφίζω Αναστασία Κόκαλη, την πιο γνωστή διαιτολόγο της Θεσσαλονίκης. Φαντάζομαι διαιτολόγος και πιο γνωστή. Πώς τη λένε πια?
Αναστασία Κόκαλη, η οποία έχει κάτι πολύ εντυπωσιακό και μη ελληνικό στην εμφάνιση. Της κάνουμε και διαφήμιση τώρα, μας χρωστάει κανονικά. Σοφία Κόκαλη. Διαφήμιση δεν ξέρω αν είναι, γιατί ήδη διαφημίζεται πάρα πολύ. Είσαι ο τρίτος ο οποίος δεν ξέρει την Ελένη. Μικρό, πώς την είπες. Αναστασία. Ήρθα για κάποια Κόκαλη, η οποία δεν είναι αυτή που είπατε, είναι κάποια άλλη. Αναστασία, δεν είπε. Καταρχάς, με Κόκαλη, λίγο Τζόνι Ρεντ. Με Κόκαλη είμαι άρρωστο. Άρρωστος με Σοφία Κόκαλη. Δεν ξέρω ποια είναι. Την νεαρά ηθοποιός από το Μικρά Αγγλία. Α, ναι, εκεί είναι. Που είναι σαν Σκοτσέζα. Κοκκινομάλα με φακίδες, τρομακτικά αδύνατη. Που παίζει και στο Νήμα, ταινιάρα η τελευταία του The Boy. Είναι τώρα στις αίθουσες. Το Νήμα, ναι. Λοιπόν, και μία καταγγελία. Δεν ξέρω αν είδατε την τελευταία διαφήμιση της Absolute, την πρόσφατη. Όχι, για πες μας. Λοιπόν, το νόημα της διαφήμισης είναι ότι ξεκίνησε η υγεία από ένα τίποτα, από μια ιδέα στο μυαλό του Θεού, ξέρω εγώ κτλ. Και καθώς εξελισσόταν και ήταν ένας απέραντος βάλτος, άρχισαν να βγαίνουν πόλεις, να κυκλοφορούν άνθρωποι και όλα αυτά και όλα αυτά. Και στο τέλος της διαφήμισης λέει ότι το απότατο όριο της εξέλιξης είναι δύο αξίριστοι οι οποίοι φιλιούνται μεταξύ τους. Όχι φιλιούνται έτσι για να στο μάγουλο έχουμε να συναντηθούμε πολύ καιρό. Ερωτικά. Φιλιούνται έτσι περιπαθώς κάπως. Ναι. Λοιπόν, αυτό το σύγχαμα περνιέται ως πρόοδος. Εντάξει. Ναι, ναι. Και το κατακεραυνώνω δημοσίως τώρα αυτό το πράγμα. Ωραίος. Ότι δηλαδή κάτι θέλησαν να πούνε αυτή τη Absolute. Ναι. Οι ναι, αυτό το πράγμα, παιδιά, το πράγμα το δύο αξίριστοι να φιλιούνται. Ναι. Εντάξει, ναι, οκ. Τζόνι Ρεντ. Ωραία, Τζόνι Ρεντ. Σε ευχαριστούμε για όλη τη χρονιά από καρδιά. Να είσαι καλά. Για όλη τη χρονιά από καρδιά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Να πα το καλό παουκτσάκι. Επόμενο παουκτσάκι. Χρήστο και όσοι έχουμε μαζί μα και σήμερα, έτσι. Δεν ξέρω να το πω και πάλι. Καλημέρα. Έλα, φιλέ. Ναι, καλημέρα. Ναι, καλημέρα, γεια σας. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα που υποστηρίζει. Φορτσάτο μπήκε. Κώστα, λέγομαι. Καταρχήν χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά να έχετε. Ναι, πάω Κώστα, έλα. Πάω Golden State είναι αυτός. Αυτό, περιμένω να πανηγυρίσω τη νέα χρονιά τρεις κούπες, πρωτάθλημα πάω, το αυτονόητο, το Golden State Warriors και Champions League από τη Manchester United. Ωραία! Δε φταίσαι εσύ, η φαντασία σου τα φταίει. Και για την Premier League ακόμα εγώ, ελπίζω. Και εγώ δεν τελείωσε. Και εγώ, και εγώ δεν τελείωσε. Γιατί πιστεύω αυτά που οι πορτοκαλάδες που τους δίνει εκεί ο Pep Guardiola θα τελειώσουν. Και θα κάνουν 10 σερίτες. Ναι, και θα κάνεις 10 σερίνικες. Ούτε το link up σου μείνε. Και εκεί αποκλείστηκες. Ένα στόχο είχες. Τι μιλάτε, 7 βαθμούς από πάνω είμαστε. Κακομύρι. Από εσάς να πούμε. Κακομύρι. Φέρτε πίσω τον Φέργκιζον να καπαρώσει τη δεύτερη θέση. Ρεκόρ πόντων έχουμε κάνει. Το δεύτερο μεγαλύτερο ρεκόρ. Ναι, αυτά θα θυμάστε. Αυτά θα θυμάστε μετά από χρόνια. Ναι. Τι κάναμε τον Φέργκιζον τότε και τέτοια. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Δεν έχει. Το ένα, το στο Champions League θα πανηγυρίσουμε. Ναι, ναι. Ωραία ήταν τα δύο τα όνειρα που περιέγραψες. Γιατί το άλλο θα γίνει πραγματικότητα, κατάλαβες. Το πρώτο, το πρώτο. Πάω πρωτάθλημα. Αυτό. Άντε, καλά περάσει. Κώστα, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Να είσαι καλά, αστέρι μου. Να είσαι καλά. Στο καλό, στο καλό. Επόμενη γραμμή, περιμένει φίλος. Όχι, όχι. Ωραία, οπότε έχουμε χρόνο. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Πάμε μηνυματάκια. Ο οποίος με διόρθωσε για την Πραντολίνα, ο Κώστας Ζόρας. Ζήτησε στην Αθήνα, δουλεύει σε ναυτιλιακή εταιρεία. Φοβερός. Ναι. Και πήγε σε κομμωτήριο και του ρωτάει ένας 12χρονος. Θρύλος είσαι. Όχι. Αφού λέει δεν είσαι θρύλος, είσαι ΠΑΟΚ. Απάρτα σλαμά. Τώρα να πω ότι συγκλονίστηκα. Ναι, συγκλονίζεσαι ή δεν τα πιστεύεις κιόλα. Έλα, μηνύματα. Πού πάμε. Κατέβα για μηνυματάκια, δώσε λίγο μουσική, Χρήστο. Μην ξεχνάτε ότι μένουν 12 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι πολλά από τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσεις τις δύο τρεπταγιές από τα καταστήματα Phantom Stores αξίας 30 ευρώ, Αριστοτέλους 16. Δύο νικητές θα βγάλουμε σήμερα. Και θέλω σε αυτό να με βοηθήσει ο Παναγιώτης. Τι, σε τι. Για να σου πει για τα Phantom. Έτσι, τα άλλα είναι δικά μου. Για θέατρο, τρεις παραστάσεις. Όλες είναι για αύριο Σάββατο και όλες απογευματινές. Είναι περίπου 5.30 με 6, θα τα δείτε κάπου εκεί. Μια ξεχωριστή μέρα με Ζαλμά Ματσούκα στο θέατρο Αυλαία, παραστασάρα. Το είδα, σας το υπογράφω κανονικά. Έχει μια ταινία, σκόλα. Δεν έχει βγει τέτοια. Ξεχωριστή μέρα. Ταινία είναι, ρε. Α, ταινία είναι. Εντάξει, εντάξει. Ναι, 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 ναι. Το είπα με Σοφία Λόρεν και το πριν το είπες, ναι, ναι. Το κόλπο την τέστα που λέγαμε, το τραγούδι. Ναι, και κάτσο διάγκολο. Που πάω σπίτι πιτσερικάς και βλέπω Super Channel στην τηλεόραση. Τι ανοίγω Super Channel και ακούω, βλέπω ποδόσφαιρο, λέω κάτι είναι αυτό. Κόλπο ντι... όχι. Ριγκόρε. Κάλτσο διάγκολο ντι Αντάμου. Λέω ότι Ηρακλής τουρνουά εδώ, με Κουσκοτά. Με Κουσκοτά. Το είχατε τα τσιμιτσικότσι. Τελειώναν τα μάτς και μετά από δύο ώρες τα δείχνε. Ναι. Τα δείχνε, δεν το θυμάμαι. Και εγώ έχω έρθει. Ολυμπιακός του Τουτγκάρδη. Ολυμπιακός του Τουτγκάρδη, Ηρακλής και Τωρίνο. Και Τωρίνο, με Καζαγκράντι Τωρίνο.
Ξενοδοχείο τρεις μέρες. Διαφήμιση, θυμάσαι. Τρεις μέρες ξενοδοχείο. Σταμάτα. Αιώνια διαφήμιση. Σταμάτα. Περίμενε. Άντε να σε δωράσλαμα. Πες μου το πρώτο γράμμα. B. Μπερέτα. Μπράβο. Πάρτα, ρε. Πάρτα. Μπερέτα. Πάρτα. Μπερέτα. Καζαγκράντο, Βραζιλιάνος. Καζαγκράντο, Βραζιλιάνος. Με τι, τρία δοκάρια. Τρία δοκάρια. Ένα συντελικό. Τι. Ποιον άλλο Βραζιλιάνο είχε τότε. Περίμενε. Περίμενε. Ιτωρίνο. Άστο. Είχε και τον Εντού, τον Μηταρά. Ένα λευκό με τεράστια μύτη, ψηλό λίγο καμπουριαστό. Βραζιλιάνο. Κακάσχημο, ναι. Εντού, δεν το ναι. θυμάμαι. Με λίγες συμμετοχές στην Βραζιλία. Μπορεί, μπορεί, μπορεί. Δεν θυμάμαι. Μπροστά, απλά δεν θυμάμαι. Ναι. Στο φιλικό Αγγλία-Βραζιλία τον ομάδα Τόνι Άνταμς. Ναι. Και του είχε κάτι κολοτσίδια και γίνει λίγο χαμός. Ναι. Όχι, δεν το θυμάμαι. Έλος πάντων, κάτι τέτοιο. Μπερέτα, βέβαια. Μπερέτα, και θυμάσαι τελικούς με Άγιαξε. Τρία δοκάρια είχανε. Ναι, ναι, ναι. ναι. Διπλή, διπλή τελική. Διπλή το τεράστιο κύπελλο UEFA, έτσι. Μπράβο. Ναι, ναι. Όχι το είχαμε τώρα το, αυτό που βλέπετε. Το πάλε ποτέ. Λοιπόν, και. Κύπελλο Πρωταθλητριών. Άντρες έτοιμοι για όλα στο Radio City τον Παπαθανασίου. Ρέπα δεν είναι ένας. Δύο είναι. Είναι ο Θανάσης και ο Μιχάλης. Και Θησέας και Αριάδνη. Μια πολύ πολύ ωραία παιδική θεατρική παράσταση. Το θέατρο Κολοσσέων. Για όλα αυτά, FM και όνομα επώνυμο δίπλα Phantom ή την παράσταση ή παράσταση που θέλει. Αποστολή στο 54. 5-26. Μηνύματα που χρωστάμε, Παναγιώτη. Εδώ. Πού μείναμε. Έχει δει κι άλλο 4-4-72. Κάτσε λίγο. Πάνω. Τα είδαμε, φύγε. Τα είδαμε. Φύγε εδώ με τη Βασιλόπιτα, το διάβασε. Ναι, 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 το διάβασε με τη Βασιλόπιτα. Εδώ πέρα. Ο Νικόλαος λέει: καλημέρα, Μάρη και Παναγιώτη. Μάριε, βάλε με σε όλου διαγωνισμού, γιατί χθε δεν κέρδισα Βασιλόπιτα και με έπιασε στεναχώρια. Χι. Από το ελληνικό, ναι. Τι σου φταίω εγώ, ρε φίλε. Έχω να πάρει Βασιλόπιτα σήμερα. Πάπα, το διαβάσαμε. Τι ναι. διαφορά έχει η τριμμένη, κάτι έλεγες. Η τριφτή. Τριφτή, ναι. Η τριφτή είναι. Τι. Η άλλη είναι η βασιλόπιτα που κάνουν όλοι. Κλασική. Σαν ναι. τσουρέκι. Ναι. Η τριφτή είναι ναι. πολύ πολύ συμπαγής. Σαν ψωμί. Μπορεί να έχω φάει βασιλόπιτα. Αλλά γλυκιά. Τρία κομμάτια στη ζωή μου. Είσαι ΠΑΟΚ. Γιατί. Είσαι ΠΑΟΚ. Γιατί ρασλαμά. Και δεν θα πάρεις ποτέ πρωτάθλημα. Γιατί. Πάντα έπαιζα το φλούρι. Δεν το κέρδιζα. Πάει τελείω. Τι, ξαναπέστα το που είπες. Τρία κομμάτια έχω φάει στη ζωή μου. Ξεψαχνίζω λίγο ρε παιδί μου και δύο μπουκίτσες και τέρμα. Πραγματικά δεν τρέπεσαι. Γιατί όταν αποπείδει άρρωστο με τη Βασιλόπιτα. Το λες ανερυθρέα. Όχι, αλήθεια σου λέω, ναι. Το λες ανερυθρέα. Τρία και βαριά βαριά. Μπορεί να έχω και 2,5 κατάλαβε. Θα με χαζέψει, φίλε. Ναι, ναι, ναι. Μικρό και στη έτρωγα. Τι έτρωγε. Όταν έκανε χωρεμένη μάνα μου και χωρεμένη γιαγιά μου. Ναι. Έτρωγα και το ζυμάρι ομό. Άντε ρε λέσει. Απ' τη λεκάνη μέσα. Άντε ρε λέσει. Λέσει είσαι. Άντε ρε λέσει. Λέσει είσαι. Που δεν τρώω βασιλόπιτα. Το ζυμάρι έτρωγε ρε φίλε. Δύο βασιλόπιτες τρώω σε πέντε μέρες. Ωραία θεούλη μου. Και τα φλουριά μαζί. Όχι τα φλουριά. Όχι. Δύο σε πέντε μέρες. Μάλιστα. Αυτό που βάζουν γέμιση και τέτοια, όχι που βάζουν σοκολάτες και τέτοια. Α, γελάσου και τέτοια. Ναι, ναι. Ναι, οκ, okay, αλλά ναι, τώρα ναι, πια, ναι. Δε, εντάξει, το λατρεύω ρε, το λατρεύω, ναι. Έχει κάτι με γλάσο στο ελληνικό που, είναι, που δεν υπάρχει. Καλά αυτό, ρε, δεν υπάρχει. Ζαλμάς, ο Λαβρέτης Γιαννέλος των Zeros. Εντάξει, οκ, okay, δεν υπάρχει. Α, εδώ, εδώ πέρα, να, συνεχίζει ο 475. Το διαβάσαμε, το διαβάσαμε. Ξανά για διαγωνισμούς, σε βλέπω. Ναι. Πού βρε. Εδώ, εδώ, αυτό που, που έχω τσεκάρει. Σε βλέπω για... ναι. Ο Νικόλαος λέει για το πώς με φαντάζεται εμένα αν πάρει πρωτάθλημα τέρας ο νέας ποδόσφαιρο ΠΑΟ. Όχι αν πάρει, που θα το πάρει. Χτυπάω ξύλο. Να μιλάς σωστά ελληνικά. Σε βλέπω για μοναχισμό στο Άγιο Όρος μαζί με τον Μάνο και τον Ολλανδό να κλαίτε την μοίρα σας. Χι. Με φαντάζεσαι ρε φίλε. Καλά ο Μάνος πιστεύω θα αλλάξει χώρα. Καλημέρα Γιάννα, καλημέρα Ανδρέα. Αυτό θέλει να έχει συνέχεια, μήπως. Καλημέρα Παύλο, να είστε καλά. 018. Καλημέρα σας, πού. Εδώ, 018. Καλή χρονιά. Πώς, καλή χρονιά, Φάντομ. Μπαίνει. Α, 018, αν θες κάτι άλλο, στο Ιώτα εκεί πέρα κόβεται. Είναι φίλη Γιάννα. Καλημέρα σας, καλή και ευλογημένη χρονιά. Θέατρο λέει η Βάσο. Βάσο, να είσαι καλά. Το διαβάσαμε αυτό. Ο Χρήστος λέει. Το διαβάσαμε αυτό, ναι. Α, για Ματσούκα λέει. 3-0. Εγώ έστειλα βρε πριν πει τι στέλνουμε και χρεώθηκα. Α, και χρεώθηκα άδικα. Αν δεν κερδίσω αλίμονό σου, θέλω Ματσούκα να πάω ή άντρες έτοιμοι για όλα. Το μη με ήταν δύσκολο. Ο Χρήστος λέει, θέατρο Αυλαία, καλή χρονιά με υγεία να έχετε ρε ασλαμά. Θα ακούς τη Ματσούκα να λέει ένα καφέ. Ορίστε. Πού το λέει, πού το βλέπεις αυτό. Θα ακούς τη Ματσούκα να λέει ένα καφέ ατελείωτη ευχαρίστηση. Και θα διαλέξεις άλλη, πάρ' το 4-0. Και θα διαλέξεις άλλη, ναι. Ανάμεσα σε κόκαλα και Ματσούκα, ναι. Ναι, σαφώς είμαι Ελένη Κόκαλη. Μουσική λίγο, Χρήστο. Να ανεβαίω. Πάμε πάνω. Ναι. Ανέβα. Ευτυχία. Στέλνει ο Σμπέθερος, άλλο. Πού είμαστε, ρε Μάρια. Πάλι έχει κενό. Ανέβα, φύγε, φύγε. Όχι, μην κατέβει. Ανέβα, ανέβα. Πάει, έφυγε, έφυγε. Ανέβα. Το ίδιο είναι το πάλι κομμένο του βγαίνει. Δεν τον θέλει σήμερα. Δεν τον θέλει. Τώρα κατέβα λιγάκι. Αν θέλει. Για να δούμε πού είναι το κενό, πού είναι αυτό που λείπει, που μα λείπει το μήνυμα. Όχι, καινούργιο πρέπει να έχει στείλει μήνυμα.
Έτοιμοι για όλα, Κολοσσέο, το 464 μπαίνει στην κλήρωση. Καλή, καλημέρα αγόρια και καλή λιμπεροχρονιά με υγεία και κατανόηση. 464 μπαίνει να για καλά, να τις κληρώσεις. Κατέβα, φύγε Παναγιώτη. Έλα. Ωραία, στα τελευταία μείναμε, τελευταία είναι. Μάριε, σε όλα τα εκεί συμπεθέρι... Δεν καταλάβα εσύ, 580. Μέχρι, παιδιά, τι έχει γίνει σήμερα. Τι, γιατί έτσι αυτό. Όλα τα έχει... Συμπεθέρια μου. Έστειλε κάτω νωρίτερα. Δεν κατάλαβα τι θέλει να πει. Ούτε εγώ. Μάριε, σ' όλα τα εκεί συμπεθέρια μου είναι πού, τι, δεν κατάλαβα. Καλοχρονιάν υγείαν, εύλιαν. Όταν τελειώσει, παρακαλώ, παρακαλώ σε πάρε. Ναι. Μα θε που δεν καλά, τέλος. Μην το διαβάζει, ναι. Όταν θέλετε να πείτε, παιδιά, να μην διαβάσουμε κάτι. Το, το γράφετε να πότε. Να τον βάζετε στην αρχή αυτό. Ναι. Στην αρχή. Βέβαια είναι λίγο, έχει δίκιο γιατί με άλλο ξεκινά, αλλά οκ, okay, εντάξει. Θα σε πάρω, ναι, εντάξει, αφού αν είναι ανάγκη θα σε πάρω, ναι. Όπως και ο Γκομπέιν, ο Γκομπέιν που ξεκίνησε από το 0. Λοιπόν, ο 472 επανέρχεται με ταινίες της χρονιάς και live της χρονιάς. Ταινία, θεωρεί κορυφαία το Mother, σίγουρα στις τέσσερις κορυφαίες του Αρονόφσκι. Δύσκολη ταινία, μάλλον η πιο δύσκολη του Αρονόφσκι, η πιο ενδοσκοπική, με υπέροχη Jennifer Lawrence. Και όχι κάτι το ιδιαίτερο σε Χαβιέ Μπαρδέμ. Αλλά πρέπει να τη δείτε. Πολύ ωραία ταινία. Πολύ πολύ ωραία ταινία. Δύσκολη. Χαβιέ Μπαρδέμ είναι θεός στο δύσκολη, στο δύσκολη. Με κάποια προφανή τέλος πάντων, αλλά είναι σίγουρα η πιο ενδοσκοπική και η πιο εικαστική ταινία του Αρονόφσκι. Χαβιέ Μπαρδέμ είναι θεός στο Καμία Πατρίδα για τους Μελοθάνατους. Εκεί δεν υπάρχει ρε άνθρωπος. Αδερφή Κοέν. Ε? Χρήστο, αρρώστια. Πω, φίλε, εκεί παίρνω το μαλλί έτσι και που μασάει τσίχλα συνέχεια. Αρρώστια. Ύφος, βλέμμα. Ναι. Τηλεοπτική σειρά θεωρεί το Twin Peaks. Το 8ο επεισόδιο λέει πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία. Μουσική ταινία Colossus of Destiny. A Melvin Stale. Μόνο που λες A Melvin Stale φτάνει. Συναυλία. Το απεχαιρετιστήριο live των Swans. 2,5 ώρες, 5 τραγούδια. 6 μήνες για να συνέλθουμε. Το διαβάζω άλλη μια φορά. Ο 472 δίνει λεφτά από την τσέπη του και ενισχύει τους νεοιορκέζους Swans να βγάζουν άλμπουμ. Τους βοηθάει στις παραγωγές τους. Ένας Θεσσαλονικιός στη Θεσσαλονίκη της κρίσης. Αυτά, τίποτε άλλο. Γι' αυτό το θεωρώ παράσημο. 2,5 ώρες, 5 τραγούδια, 6 μήνες για να συνέλθουμε. Αριστίδης μπαίνει για Radio City ή για Καφετζόπουλο, μόνο που είναι το ίδιο. Οπότε για ένα μπαίνει, φίλε Αριστίδη. Ναι. Οκ. Okay. Δώσε μουσική, Χρήστο. Να σε ρωτήσω κάτι, ο Καρπετόπουλος είναι καλά. Δεν ξέρω πώς πάει, τι γίνεται. Είχε πρόβλημα. Ναι. Ναι. Μακάρι ο άνθρωπος. Μακάρι, ναι. Μακάρι. Μου πάει καλά. Μακάρι. Ναι. Λέω, μήπως ξέρεις κάτι παραπάνω. Μακάρι. Δεν, όχι, μέχρι εκεί δεν. Εύχομαι. Ναι. Α, μας πήγε κάτι ο Χρήστος τώρα, στο τέλος. Βάλτε στο αυτόματο, Παναγιώτη. Ναι. Στο automatic βάλτε. Χαράλαμπε, καλημέρα. Καλημέρα, Χαράλαμπε, καλημέρα, Αριστίδη. Καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα στην κυρία Ρίτα. Καλημέρα στην Αντωνία. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή κλήρωση. Χρόνια πολλά, ματσούκα, ματσούκα, ματσούκα. Τρία ματσούκα στέλνει όλα. Φαντάζομαι. Οι καλά, οι δύο δεν ξέραν καν το κουίζ που έβαλε. Δηλαδή δεν ξέρω την ελληνικό καλή. Βάλαμε για δώρο επιταγέ μόνο. Στέλνει ο 497. Ναι. Αν κερδίσει εσύ, πάρε με τηλέφωνο. Με το ματσούκα, ματσούκα, ματσούκα. Εντάξει. Παιδιά, δείτε λίγο ελληνικό καλή. Εντάξει, για να καταλάβετε διαφορά. Εντάξει. Το διαχρονικό που με το. Πού είδε, σε ποιον εσύ του είδε και με το. Σικάτο, με το βαρκάκι εκεί πέρα, κάτι κάνανε. Τι κάνανε. Μεσοκράτη. Που... Μεσοκράτη, ναι. Φολέγανδρο. Φολέγανδρο. Πριν 12 χρόνια. Α. 13. Ναι. Όχι, αυτό που είπε που. Τι έγινε. Που ήταν εκεί πέρα στο λιμανάκι και ξαφνικά έβλεπε μια βαβούρα. Μια... Α, στη Σίμη. Στη Σίμη. Πάλι, πάλι αυτή ήταν. Έδωσε κλωτσιά. Ναι. Κλωτσιά. Ποιος? Στο σκάφο του λιμενικού και το πέταξε εκτό νησιού. Ποιο. Του Σοκράτη. Σόπα, έκανε τέτοια. Γιατί ήταν πολύ κύριο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και ένα σεκιουριτά του, ναι. Νομίζω ένα Έλληνα και ένα Άγγλο. Ναι. Και κοιτάνε από γύρω, βρίζουν όλοι. Γάλλοι, Ιταλοί, Αμερικάνοι, ναι. Τούρκοι. Επειδή το έγινε ρημαδιό στο λιμάνι. Είχε και ευτυχία ο Σοκράτη με το ελληνικό ποδόσφαιρο έτσι γενικά. Ναι. Ναι. Και λίγο συμπεριφορά του ήταν. Σε κρέμ, βλέπω μετά από. Η αρμόζουσα από την συμμορφωμένη. Ολυμπιακό. Και είναι οι σεκιουριτάδε του. Ναι. Όλοι οι άλλοι γύρω βρίζουν. Ναι. Και είναι αυτοί απλά έτσι κουνά το κεφάλι. Κουνούσαν το κεφάλι. Αυτό, έτσι κουνάμε και εμεί την Τουμπάρα στον πάγκο. Έχει ο Ιβάν, δεν έχει σκάφο. Δεν, δεν πειράζει, φίλε. Έχουμε ελικόπτερα εμεί. Έχουμε ελικόπτερα, έχουμε σε κάμπ, έχουμε τα πάντα, φίλε. Κατάλαβε τι γίνεται. Ναι, αυτό γίνεται. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, απλά να γιώτιασαι το τελευταίο πάνω να βλέπουμε. Ωραία, ναι. Για τελευταίο. Ξεκινάμε με τα Phantom. Θε να δώσει ώρα, θες να δώσει ώρα τώρα. Ναι, δίνει ώρα και κάνουμε. Δώσε ώρα, δίνουμε ώρα και πάμε στους νικητές να έχει λίγο αγωνία το πράγμα. Επειδή εμείς εδώ δεν βγάζουμε κόμπλεξ, έτσι, είμαστε λίμπερο και μας αρέσει. Που σημαίνει, που σημαίνει. Το ωραίο, ελεύθερος. Ελεύθερο, να επιβραβεύουμε το σωστό, το ορθό, το δίκαιο, το ωραίο.
Θέλουμε να είμαστε λοιπόν δίκαιοι. Βαθιά υπόκληση στην εφημερίδα Arena Press για το σημερινό της πρωτοσέλιδο. Είναι το μόνο μέσον στην Ελλάδα που έχει φωτογραφία την σφαίρα την οποία έστειλαν άγνωστοι στον Βαγγέλη το γραμμένο. Το βλέπει και ο Χρήστος ο Κιώσης. Σφαίρα στον γραμμένο. Δεν μπορεί να το πιστέψει, έτσι. Σφαίρα στον γραμμένο και υπάρχει σε φωτογραφία μέσα φάκελο η σφαίρα που στείλανε κάποιοι κακοί άνθρωποι στον Βαγγέλη τον γραμμένο. Χίλια μπράβο στην Arena Press. Λοιπόν, πάμε τώρα στους νικητές. Σφαίρα, ποιος τους καρπίζει, κύριε φίλε. Μία ξεχωριστή μέρα. Δηλαδή ήταν βομβίτσα, φαρμάζει και βόμβα. Και έτσι original από πάνω. Μία ξεχωριστή μέρα, θέατρο Αυλαία, νικητές είναι οι Χρήστος Πατημένος και Αφροδίτη Αραμπατζή. Χρήστος Πατημένος και Αφροδίτη Αραμπατζή. Άντρες έτοιμοι για όλα στο Radio City. Σάκης Τσούκας και Ελένη Βαβλιάκη. Επαναλαμβάνω, άντρες έτοιμοι για όλα. Ελένη Βαβλιάκη, Σάκης Τσούκας. Θησέας και Αριάδνη. Θέατρο Κολοσσέων αύριο το απόγευμα. Στέργιος Βαχαρακίδης και Ελένη Χατζητάκη. Ελένη Χατζητάκη και Στέργιος Βαχαρακίδης. Παιδιά, δείτε ακριβώς την ώρα. Είναι όλα για αύριο Σάββατο απόγευμα. Παίζει κάπου 5.30 με 6, έτσι. Δείτε τα εσείς. Μουσική ανάσα και κλείνουμε με δύο δωροπιταγές των Phantom Stores. Λοιπόν, Phantom δωροπιταγές. Νικητές είναι οι Γιάννα Τζιόγα, τελειώνει σε 018 το κινητό της, Γιάννα Τζιόγα, και Νικόλαος Χατζιπέτρου, τελειώνει σε 475, Νικόλαος Χατζιπέτρου. Παιδιά, οι δωροπιταγές εξοφλούνται μέχρι και 31 Δεκέμβρη. Συνεπώς, ελάτε το αργότερο μέχρι Κυριακή πρωί να τις παραλάβετε. Έτσι, μέχρι 5 η ώρα θα τις έχει η Μαρλής εδώ στη γραμματεία, μετά τις 5 σήμερα θα τις έχουν οι ηχολήπτες μας και αύριο, και σήμερα το βράδυ και αύριο, και το πρωί της Κυριακής, ναι. 31 κλείνει, δεν θα πάτε μετά. Μην τα αφήνει τελευταία στιγμή. Βέβαια, ναι. Εντάξει, νομίζω ότι τα μαγαζιά κλείνουν Παναγιώτη. Δεν έχει σημασία τι ώρα κλείνει. Το θέμα είναι, έλα πάρτε την δωροπιταγή να έχει και τον χρόνο. Είναι 5 η ώρα, 6 κάπου εκεί. 11 με 6 είναι, 11 με 6 νομίζω. 11 με 6 την Κυριακή. Ωραία. Λοιπόν, θα κλείσει ο Παναγιώτη σήμερα, να πω εγώ από την Τρόικα, από Τσαλτίδη και Τσομπατζόγλου και από μένα. Ένα ευχαριστώ για ό,τι κάνετε για μας όλη τη χρονιά. Και εγώ προσωπικά ευχαριστώ την Μαριλής στη γραμματιακή υποστήριξη, την Αναστασία στο production, τον Χρήστο Κιώση και τον Δρίδα Σκαλάκη που κάναν τα μαγικά τους στα DEX και την κονσόλα της καρδιάς μας όλη τη χρονιά, έτσι. Και από μένα, αδέρφια, keep on fucking rocking, rocking Christmas and the rolling new year. Παναγιώτη, είσαι εσύ. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους, πάνω απ' όλα υγεία, έτσι. Οπαδικές προτιμήσεις, ξέρετε εσείς, πρωτάθλημα πάω κτλ. Και μην ξεχνάτε, μόνη μας πατρίδα, τα παιδικά μας χρόνια.